Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 13 Οκτωβρίου, εκπομπή Safety Car εδώ μαζί σας. Κομπλέ σήμερα. Αν και η αλήθεια είναι, Γιάννη Αντωνόπουλο, ότι περιμέναμε να γίνει μια συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή. Αλλά τελικά μας διέψευσε εδώ Τάσος Κοτσάνης που ήρθε πρώτος. Και πρέπει να το πούμε, να τον επιβραβεύσουμε γι' αυτό. Τάσος Κοτσάνης πρώτος ήρθε από τις 8:20 εδώ. Έτσι, έστρωσε τη θεματολογία της εκπομπής Safety Car. Τι την... παπά που λέει στον κόσμο, δηλαδή πραγματικά την άπλωσε, καλημέρα σε όλους. Την άπλωσε τη θεματολογία. Ναι. Σαν άλλη γιαγιά του 60 που άπλωνε την τραχανά, έτσι άπλωσε τη θεματολογία ο Τάσος Κοτσάνης. Ο Τάσος ο τραχανάς. Ο Τάσος Κοτσάνης. Δεν το περίμενα. Δεν θέλω να σχολιάσω το πρωινό, οπότε εντάξει, γιατί... δεν θέλω να το σχολιάσω. Έτσι, γιατί είπαμε. Έτυχε. Κάπου και οι δύο σας κάτι. Από εδώ, κάτι από εκεί. Μάθαμε. Εντάξει, δεν γεννηθήκαμε στην Οξφόρδη. Μάθαμε ότι κάπου ήσασταν, κάτι γινόταν, κάτι αυτό, κάτι από εκείνο και λέω πάει. Θα πάω εκεί πέρα. Μόνος. Κάθομαι μόνος και έρημος. Σαν την Καλαμιά στον Κάμπο. Και όλα αυτά. Θα παίξω το στούντιο, θα ξεροσταλιάζει και στα καλοπάτια. Μην ανησυχείς, έρχεται ο Σωτήρης Δασκαλάκης, ο οποίος είναι πάντα συνεπής. Αυτό δεν μπορώ να πούμε κουβέντα. Έτσι, δηλαδή 5 χρόνια εδώ. Δεν θυμάμαι. Μια φορά να έτυχε κάτι. Στα 5 χρόνια. Έτσι. Μια φορά. Εντάξει, δηλαδή. Το δικαιούται. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. 2 ώρες γεμάτες αυτοκίνητο. Πολλά τα νέα και σήμερα. Μπορείτε να μπαίνετε στην σελίδα μας στο Facebook Safety Car. Να γίνεστε και μέλη της ομάδας. Α, εδώ. Πρόσεξε για το πρώτο μήνυμα. Έτσι ήρθα από Μελβούρνη. Καλημέρα, λέει, από ασπρόμαυρη. Ανοιξιάτικη Μελβούρνη. Και ασπρόμαυρη. Γεια σου, ρε Χάρη. Άντε να δούμε πότε θα έρθουμε από εκεί πέρα να σε πούμε καμιά καλημέρα από κοντά. Γιατί Μελβούρνη είμαστε, φίλοι, να ξέρεις. Α. Θα πας Μελβούρνη. Λίγο μακριά είναι, αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Άμα βρω μια καλή πρόταση, θα πάω, να ξέρεις. Άμα βρεις καλή πρόταση. Θα τα παρατήσω όλα και θα πάω. Έτσι. Ωραία, είναι θέμα καλής πρότασης δηλαδή. Ναι, έχει μπόλικα ραδιόφωνα στη Μελβούρνη και πολλά ελληνικά, να ξέρεις. Mm. Έτσι, περιμένουμε την πρόταση. Ο Λίμπερο του Μελβούρνη σε περιμένει. Ο Λίμπερο του Μελβούρνη με περιμένει, ναι, λοιπόν. Γιατί όχι. Και άμα δω το κλίμα ότι είναι καλό, θα σε φωνάξω να έρθεις. Μην ανησυχείς. Αυτό το καλύτερο. Δεν σε αφήνω έτσι. Δεν σε αφήνω. Θα ετοιμαστώ, κάτι θα ετοιμάσω. Καλημέρα στον Βασίλη. Τον αγοραστό. Καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο, τον αγαπημένο τον Κώστα τον Φούζα. Καλημέρα στην Άντζελα. Καλημέρα στον Κώστα Ποβέρια. Στον φίλο, να σου πω κάτι. Ωραία το BMXT, αλλά κάνε μου και ένα κάτι άλλο. Να, στη Φωτεινή, εδώ στην Τούμπα. Στον φίλο μας ο Στράτο Παπαδόπουλο από την Καλαμαριά. Στον Αλέκο και στα παιδιά εκεί. Στους Βαρύτιμους. Στην Κάθη από Αυστραλία και η Κάθη είναι από Μελβούρνη. Έτσι, γιατί λέει, εντάξει, γίνεται. Στη Φόφη από Καλαμαριά, στην Κορνηλία εδώ δίπλα που μας ταΐζει κάθε Σάββατο. Στον Μπίλι, στον Βασίλη, στον Χαράλαμπο. Αυτά είναι έτσι οι πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει σχεδόν πριν μπούμε στο στούντιο. Μου το λες τις καλημέρες. Περιμένω να μπεις μετά και το κομμάτι. Θα βάλεις αφιερωμένο και τι σε βλέπω, ρε παιδί μου, είσαι έτοιμος να πεις. Σαν τα ο Fresh Radio έχει θέση έτοιμη. Χάρη, πήγαινε κάνε κουμάντα, να ξέρεις. Πήγαινε κάνε κουμάντα. Για το Fresh είμαι, ο Μάνος για το Fresh είναι έτοιμος. Για το Fresh είμαι, θα μπούμε εκεί, θα κάνουμε αυτοκινητάκι. Έτσι, ξέρω ότι το έχεις κιόλας. Να ξέρεις, ο Χάρης έχει οδηγήσει πολλά αυτοκίνητα, καλά. Ήτανε στη Γερμανία πολλά χρόνια. Έτσι, έχει περάσει από τα χέρια του, έχουν περάσει Πόρσε τέτοια, το ένα το άλλο, ας να μην τα λέμε. Στη λοιπόν... Γερμανία και Πόρσε που του φέρει εκεί. Έλατε. Δυνατόν. Προς Θεού. Λοιπόν, οπότε ετοιμάσου, έτσι, να μπεις και εσύ, έτσι να κάνεις κανένα εξτραδάκι. Έτσι. Έτσι. Λίγο μακριά θα πηγαίνω, έρχομαι, αλλά εντάξει, τώρα θα κολλήσουμε εκεί στα χιλιόμετρα. Τι να κάνουμε, προκειμένου να φύγουμε από τον Τάσο τον Κοτσάνη μακριά. Γιατί στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε και αυτό το θέμα. Είμαστε σχεδόν 15 χρόνια κάνουμε εδώ εκπομπές με τον Τάσο.
Τελευταία έχουμε εντάξει και το νέο μέλος εδώ, τον Γιάννη Αντωνόπουλο, αλλά η ιστορία με τον Τάσο πάει πολύ παλιά. Και εντάξει, βέβαια, είμαστε. Μαλλιά τότε ακόμα. Είμαστε ορκισμένοι συνεργάτες. Έτσι, δηλαδή, πρόταση από τον BBC να έρθει. Ναι. Είτε στον ένα είτε στον άλλον, αν δεν πάμε πακέτο, δεν πηγαίνουμε. Έτσι, Τάσο. Θέλω να πιστεύω. Ειδικά στο BBC. Θέλω να πιστεύω, Τάσο. Γιατί BBC. Σε βλέπω να με παρατάς. Προδότη. Δεν τρέπεσαι, ρε. Τι είναι προδότη. Αυτά που λες, προϊόν. Τι είναι αυτά, ρε. Λοιπόν, να πούμε χορηγό. Κάτσε, περίμενε. Τρόπος επικοινωνίας. Μπαίνετε Facebook, Safety Car. Γίνεστε μέλη της ομάδας. Έτσι. Και... Πες κάνε κουμάντα, λέει στα αγγλικά, να σε θαυμάσουμε. Πολύ καλό, φίλε. Χαρά λάβε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνουν, ξέρεις, οι διάφοροι Έλληνες, ας πούμε, που είναι και λίγο αυτών των μέσων και όλα αυτά, λοιπόν, προσπαθούν και κάνουν αυτές τις μεταγλωτήσεις, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι ακριβώς μετάφραση, σαν μεταγλώτηση ακούγεται. Καταλάβες, πώς ανοίγεις, βλέπεις κάνα τουρκικό κανάλι και βλέπεις το Ράμπο να λέει αισιχτήρ, ας πούμε. Κάπως έτσι πάει. Έτσι γίνεται. Ράμπο αισιχτήρ. Το Γκίτ. Ναι, το Γκίτ. Γκέλ Μπουρντάν και αυτά. Ναι. Έτσι κάπως πηγαίνουμε και κάνουμε κι εμείς. Άντε τώρα μέσα στη σημερινά τα παιδιά που πάνε φαντάρες στον Εύρο, τους εξηγείς τώρα για τον Γκίτ. Στον Γκέλ Μπουρντάν. Το Γκέλ Μπουρντάν. Πρώτος πεις για τον Γκίτ. Τι ήταν ο Γκίτ. Καλημέρα στα Καρντάσιανς. Ναι, σιγά να σου έρθει, λέει, το Top Gear, λέει, και θα πεις όχι. Εγώ με τον Κοτσάνη, λέει, θα έρθω. Έγινε, λέει, κλείσε γιατί έχει ρεύμα. Όβυλος ο Σταύρος. Έτσι μας έδωσε ο Σταύρος, ο γνωστός Σταύρος από τα Περιστέρια των Αθηνών. Ο γνωστός περιστεριώτης. Νιν σόγα προς την κερασιά τη μαγαχευτική. Έτσι να τα λέμε, για να μάθεις έτσι να μην κάνεις εδώ πέρα το δημοσιογράφο αυτοκινήτου, να μην τον κάνεις το πουλαστρέλα. Έτσι, σε βάλουμε λίγο στη θέση σου. Μάλιστα. Τα έλαβες. Έφυγε το περισσότερο. Δε. Αυτό. Τέλος πάντων. Για να είναι αργή, σου γίνεται περισσότερο γιατί βλέπεις ότι όταν έρχεται, έρχεται φορτσάτος. Δεν σταματάει, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής. Χάιντε. Περίμενε τώρα. Πότε θα πει το χορηγό, κάτσε να μετρήσουμε κιόλας. Τετραμπάιτ. Θέλεις υπολογιστή. Θέλεις λάπτοπ. Τι θέλεις, θέλεις να μου κάνεις σέρβις. Αρρώστησε. Τετραμπάιτ. Παπάφε 91. Ο γιατρός των υπολογιστών. Πραγματικά είναι γιατρός των υπολογιστών. Φίλε, αφού αρρωσταίνει το PC, μα πας στον γιατρό. Φυσικά και θα αρρωστείς το PC. PC το δικό σου ειδικά δεν το συζητάμε. Τι με κοιτάς, όταν σε βλέπει αρρωσταίνει. Τι άλλο θα κάνω. Εννοείται, ρε φίλε, γιατί δουλεύω πολλές ώρες εκεί πάνω. Λοιπόν. Ποιος δουλεύεις, το μας λες όμως. Μας δουλεύεις, έχει δουλεύει. Εντάξει, ρε παιδί, τι να κάνουμε. Safetycar.gr. Να είναι καλά τα παιδιά εδώ. Γιατί αν περιμέναν από μένα, έτσι, θα μπαίνετε στο safetycar.gr, στο παιδί μας. Λοιπόν, θα σας κάνω την τέτοια πάντως, εντάξει. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Το δουλεύετε πιο πολύ. Τετραμπάιτ, είπαμε. Και ανακατασκευασμένοι υπολογιστές με εγγύης, χαμηλότερες τιμές. Τα πάντα όλα, μπείτε στο tetrabyte.gr και δείτε τις τιμές που έχει. Μόνο αυτό σας λέμε. Και μετά θα κάνετε μια στάση παπάφη 91, θα μπείτε μέσα. Θα πείτε Safety Car, Libero 107,4. Τελειώσαμε. Και από την άλλη εβδομάδα σας ετοιμάζουμε και άλλη μια προσφορά από άλλο κατάστημα για να κάνουμε δουλίτσα. Εντάξει. Βασικό χατήρι. Πάει και αυτό. Άλλο. Δωράκι έχουμε σήμερα. Τάσο Κοτσάνη, έχουμε δωράκι σήμερα, είπαμε. Έλα, πες. Έλα, μάνα, εσύ, πρέπει, έχουμε δωράκι σήμερα. Εσύ μας πήρες θες και μας είπες ότι ο Θόδωρος και ο Γιώργος... Έτσι, τα δύο παιδιά από το Αγνάντιο στο Σιδηρόκα, στο ξενοδοχείο. Αγνάντιον Σπα. Έτσι, αυτό το σπα, να. Χάσαμε αυτό το σπα. Αγνάντιον Σπα, θα τα λέμε. Λοιπόν, ένα τριμεράκι με δύο διενυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Αγνάντιο, στο Σιδηρόκαστρο. Τον τρόπο τον ξέρετε, κάποια στιγμή θα δώσουμε έναρξη, να παίρνετε τηλέφωνο, να γράψουμε το όνομα, τεπώνυμό σας και
ένα τηλέφωνο το οποίο θέλουμε για να επικοινωνήσουμε, αν είσαι το τυχερός, για να πάει στο ξενοδοχείο. Υπόψη και να το διευκρινίσουμε λίγο, ότι στα ξενοδοχεία που σας δίνουμε, συνεννοείστε εσείς με τον ξενοδόχο, είτε είναι το παραδοσιακό του Τακιλιούγα, είτε το Αγνάντιο του Γιώργου του Θόδωρου, ή αργότερα θα δώσουμε και τον Ερωδιό, τη διαθεσιμότητα. Αν δεν σημαίνει ότι το πήρες τώρα και παίρνετε, ενημερώνεστε, συνεννοείστε με τον ξενοδόχο για τη διαθεσιμότητα, πότε θέλετε να πάτε. Δεν είναι ότι θα είναι Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, μπορεί να είναι Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μπορεί οποιαδήποτε μέρες θέλετε εσείς. Θέλετε, ναι. Και υπόψη ότι έχει ένα τρίμηνο περιθώριο. Ναι, παιδιά, ένα τρίμηνο περιθώριο εδώ, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει. Το δίνουμε για να πάτε, ας πούμε, μέχρι... μέχρι το τέλος του χρόνου, ναι, ναι. Τώρα, ας πούμε, που είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, ας πούμε, θα πάτε. Όσο θα, βέβαια, θα δίνουμε, γιατί θα δίνουμε κάθε μήνα μία φορά Αγνάντιο, εν σπα, και μία φορά τουλάχιστον, μπορεί και δύο, παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας, και θα έρχονται και κάποια άλλα, και να πούμε ότι έρχονται και κάποια δώρα, έτσι, από το Tetrabyte, που θα είναι δώρα τα οποία δεν τα έχετε δει σε ραδιοφωνικές εκπομπές, και αυτό έτσι πολύ απλά, γιατί μπορούμε και το κάνουμε. Μπορούμε και το κάνουμε, και ο χορηγός είναι πραγματικά χορηγός, έτσι. Είναι τεράστιος. Tetrabyte.gr, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, εδώ ήρθανε. Έχει βάλει και πώς θα πω. Έχει βάλει, ναι, Fresh Radio. Εδώ, χαμός. Εδώ, κράτα μια θέση, έρχομαι. Και τον Ιανουάριο, να μη σου πω, θα κλείσω τη χρονιά με τον Κοτσάνη, και Ιανουάριο έρχομαι κιόλας, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ, αυτό είναι το casting, λέει. Με τα κουμάντα, λέει, στα αγγλικά να σε θαυμάσουν. Ωραία. Εννοείται. Αλήθεια, πώς θα είναι, Γιάννη Αντωνόπουλε, κάνε κουμάντα στα αγγλικά. Κάνε κουμάντα στα αγγλικά. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να το πεις. Δηλαδή, μπορείς να μην το πεις και με δύο λέξεις, ας πούμε, τρεις λέξεις. Μπορείς να το πεις και λέγοντας μια φράση. Δηλαδή, του τύπου make the mission possible because you are commando. Καταλαβες. Και να το συνδυάσεις κάπως έτσι. Δηλαδή, βγάλ τα εις πέρας, γιατί όντως είσαι... Κάπως έτσι. Ναι, κάπως. Δεν υπάρχει τέτοια είδους slang έκφραση στα αγγλικά, για να πούμε την αλήθεια. Το κάνω κουμάντο, γιατί αυτά είναι καθαρό αίμα. Ελληνικές πρωτοτυπίες. Ελληνικές πρωτοτυπίες. Εντάξει, ελληνική γλώσσα. Ελληνικές πρωτοτυπίες. Δηλαδή πρέπει ότι λένε μεταφράσεις στα αγγλικά. Εντάξει. Γιατί, ρε φίλε, εμείς μπορούμε να μεταφράσουμε στα αγγλικά τα πάντα. Γιατί είμαστε εμείς. Αυτό σου λέω. Γιατί, ρε φίλε, μπορούμε, γιατί όλες οι σύνθετες, όλες οι δύσκολες, όλες οι πρώτες λέξεις έχουν προέρθει την ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό μπορούμε. Πες μου μία λέξη, πως έλεγε ο Πορτοκάλος, μία λέξη και θα σου αποδείξω ότι οι ρίζες είναι ελληνικές. Τα έλεγε. Έτσι. Τα έλεγε. Να πούμε ότι δεν τα έλεγε. Αυτός τα έλεγε. Και τον ακούγανε. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία εκπομπή αυτοκινήτου κάνουμε. Έλα, εντάξει, σιγά σιγά. Να δει, εντάξει. Φίλιππος λέει, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Να το δούμε. Να το δει εδώ ο Γιάννης που είναι expert στα... Στο marketing. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Και όχι μόνο. Έτσι. Έχει μεγαλώσει στο marketing. Έχει μεγαλώσει με ένα το κινητό στο χέρι. Το marketing μεγάλωσε μαζί του. Να ξέρετε ένα πράγμα, όταν ο Γιάννης Αντωνόπουλος είχε κινητό, έτσι, τότε αρχίζανε και κάνανε ραδιοφωνικές εκπομπές στα RGN, να ξέρετε. Εγώ και το τσακνόρι. Δηλαδή είναι απίστευτο τι μπορεί να κάνει με ένα κινητό, δεν συζητάμε έναν υπολογιστή τι μπορεί να κάνει. Εντάξει. Πράγματα για τον οποίο το Μάνο... Έχουμε και το κανάλι στο... Αυτά δεν τα πούμε που ανεβάζουμε και που κάνα τέτοιο. Δεν τα πούμε. Όχι, δεν τα πούμε τίποτα. Α, δεν το πούμε ακόμα. Τι να πεις. Αφού υπάρχει ήδη. Και ο κόσμος μπαίνει και βλέπει. Να μπει και άλλος κόσμος. Πες το. YouTube. Safety car. Σε θαυμάζω με την τεχνολογία. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ξέρεις ότι σε θαυμάζω. Όταν ασχολείσαι με την τεχνολογία, σε θαυμάζω. Πες το. Σταματάω τα πάντα. Κάθομαι και σκητάω να θαυμάσω τον τρόπο έκφρασης και διαφήμισης. Για αυτοκίνητα θα πείτε, θα πούμε. Δεν θα μην ανησυχείς. Τώρα θα έρθει η ώρα. Εντάξει. Φαγωστήκατε με αυτοκίνητα. Εντάξει. Θα τα πούμε.
Έχει. Μπόλικα θεματάκια. Έχουν ωραίες απαντήσεις. Υπάρχουν ωραία πραγματάκια στην Αμερική και απαντήσεις που παίρνεις από την Porsche. Εντάξει. Αλλά τώρα μια που το είπαμε. Να, μιλάτε για αυτοκίνητο ορίστε. Λοιπόν, άντε λοιπόν. Θες να πεις για αυτοκίνητο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ναι, μπορείς ναι, ναι, να ναι, 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 αυτό το δεκάλεπτο δηλαδή. Έχει βγει θέμα. Α, περίμενε. Έλα τώρα. Περίμενε. Ωραία. Θες να πεις το θέμα να πάω εγώ έξω να γράψω κανένα νουμεράκι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Από τις 8.30 και μετά. Από τις 8.30. Από τις 8.30, τις 9.30. Εντάξει, να είδες, να. Τόσα χρόνια αυτό. Είναι συνήθεια, δεν εντάξει, ρε. Πώς κάνεις έτσι. Πω. Τι λοιπόν. Στην Αμερική, λοιπόν, ετοιμάζονται να αποδεχτούν πλήρως τα αυτόνομα οχήματα. Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, γύρισε το ρολόι μια ώρα. Εντάξει. Είμαι μια ώρα. Πώς κάνετε έτσι. Τουλάχιστον πάνε μια ώρα μπροστά. Λοιπόν. Στην Αμερική λοιπόν ετοιμάζονται να αποδεχτούν τα μελλοντικά τα πλήρως αυτόνομα οχήματα, εξετάζουν αλλαγή νομοθεσία στο πώς θα το δημιουργήσουν και θα το προστατέψουν νομικά αυτό το πράγμα. Καθώς μερικά πράγματα στην Αμερική λειτουργούν και λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Έχει βγει λοιπόν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στην Αμερική ετοιμάζουν και εξετάζονται για αλλαγή νομοθεσία και έρχεται στην όλη αυτή φάση η αυτόνομη οδήγηση. Στο επίπεδο 5, ας πούμε, που εκεί θα είσαι, ας πούμε, χωρίς τιμόνι. Θα αναλαμβάνει πλήρως το αυτοκίνητο να πάει και να σε φέρει από έναν προορισμό στον άλλον. Και το πιο ωραίο έρχεται απάντηση από την Porsche. Και μάλιστα έρχεται από τον πρόεδρο της Porsche στη Βόρεια Αμερική. Ο οποίος λέει: είναι στα σχέδιά μας να έχουμε πάντα τιμόνι και πεντάλ, πιθανόν και την επιλογή ταχυτήτων στο βαθύ μέλλον, έτσι ώστε ο οδηγός να συμμετέχει άμεσα στον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ναι, ρε φίλε, έτσι. Το τιμόνι και τα πεντάλ θα υπάρχουν όσο υπάρχουμε κι εμείς. Έτσι ακριβώς. Η πιο ωραία απάντηση που έδωσε κάποιος ο οποίος είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στο αυτοκίνητο και έχει να κάνει με τον άνθρωπο της Porsche στην Αμερική. Respect στη μεγάλη Porsche. Εντάξει. Γιατί να λέμε μερικά πράγματα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Εντάξει. Καταλαβαίνουμε και. Και τώρα... Καταρχήν να καθαρίσουμε κάτι τάσου, έτσι. Και Γιάννη. Και η Porsche ίδια δηλώνει ότι θα πάει επίπεδο 3, επίπεδο 4, 5 δεν το βλέπει να πηγαίνει τελείως αυτόνομο το αυτοκίνητο για το λόγο του ότι θέλει να συμμετέχει ο οδηγός στο αυτοκίνητο όταν οδηγάει. Να έχει την απόλαυση του να οδηγάει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όσο και αυτόνομο και να είναι. Το θέτω ερώτημα και λέω, έτσι. Αλλά θα απαντήσετε όποιος απαντήσει, όποιος θέλει να πάρει μέρος σήμερα για να απαντήσει. Έτσι, με μια κουβέντα. Γιατί γίνεται η αυτόνομη οδήγηση? Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται η αυτόνομη οδήγηση? Έτσι, εδώ είμαστε. Είτε μέσω μηνύματος. Πες και τα μηνύματα. Δηλαδή, FM κενό, αποστολή του μηνύματος στο 54526 ή στη σελίδα μας στο Facebook που έχουμε κάνει την ήδη μια φωτογραφία ανάρτηση και βάζετε ήδη σχόλια. Έτσι, με 2-3 λέξεις γιατί γίνεται η αυτόνομη οδήγηση. Έτσι, να δούμε ο καθένας είτε... τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί πολλά έχουν υποθεί για την αυτόνομη οδήγηση. Ήδη έχουμε δει και αυτοκίνητα που βγαίνουν και ξαφνικά είχαμε ατύχημα με το Τέσλα. Όχι, αυτό δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να βγάλουμε σε αυτό το επίπεδο να πάμε εδώ να κάνουμε εκείνο. Όχι, είναι πολλά. Είναι πολλά. Αυτό είναι με οδήγηση. Ναι, είναι πολλά, αλλά μαθαίνουν πάνω στην πράξη. Ό,τι και να έχουν βγάλει, πρέπει αυτό το πράγμα να λειτουργεί στην πράξη. Έχει να το μάθεις, πρέπει να το βγάλεις να δεις πώς είναι. Είναι απλά πράγματα. Τουλάχιστον για την Τέσλα όταν το ξεκίνησε και θα συνεχίσει έτσι η όλη ιστορία με την Τέσλα. Το μαθαίνει στους δρόμους. Γιατί στα εργαστήρια είναι όλα καλά. Στους δρόμους είναι το θέμα. Τη συμπεριφορά θα έχει το αυτοκίνητο στις δύσκολες καταστάσεις. Και πώς πρέπει να προγραμματιστεί όλο αυτό το θέμα. Ωραία, για να δούμε έτσι πραγματικά τι πιστεύετε εσείς. Γιατί μπαίνει η αυτόνομη οδήγηση στα αυτοκίνητα. Γιατί όλοι τρέχουν να κάνουν την αυτόνομη οδήγηση. Τρέχουν, εντάξει, τρέχουν. Βασικά τρέχουν για τα ηλεκτρικά. Αυτόνομη σιγά σιγά. Τρέχουν για τα ηλεκτρικά. Εδώ ήδη εταιρείες όπως η Volkswagen ανακοίνωσε ότι εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε ηλεκτρικά για όλο τον κόσμο. Και όταν μιλάμε για ηλεκτρικά για όλο τον κόσμο, μιλάμε ότι το φθηνότερο, δηλαδή να έχεις μια επιλογή τουλάχιστον στα 15.000 ευρώ.
Ναι, για μένα αυτό είναι, αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Το να κάνω για όλο τον κόσμο και να είναι 35.000 που έχει ένα Nissan Leaf είναι για όλο τον κόσμο, πέρα από χώρες όπως είναι οικονομικά η Ελλάδα. Ακόμα και στην Ελλάδα, ναι μεν μπορούμε, τα 35 μπορεί να τα δώσει κάποιος, αλλά δεν μπορεί, έτσι δεν υπάρχουν υποδομές να στηρίξει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε εκεί δυσκολεύουν πάλι τα πράγματα. Κοιτάξτε, ότι κάποια στιγμή εδώ στη χώρα μας θα τρέχουμε για τις υποδομές, θα τρέχουμε. Αλλά το θέμα είναι όταν θα φτάσουμε πλέον εκεί. Πότε ακόμα έχουμε να φτάσουμε. Και θα αργήσουμε τόσο πολύ που όταν φτάσουμε να έχουμε υποδομές θα έχουν φτηνίνει και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οπότε. Όχι. Μα γι' αυτό γίνεται, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δηλαδή θα γίνουν οι υποδομές ακριβώς το τη στιγμή που πρέπει. Κατάλαβα. Αυτό είναι. Αλλά επειδή είστε κακέντρεχοι και οι δύο. Έτσι. Έτσι και κατηγορείτε. Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Να κατηγόρησω. Όχι, δεν κατηγόρησα. Ηρωνεύτηκε, μάλλον. Ηρωνεύτηκε στο ελληνικό κράτος. Ιδιο σκεπτικό είχαμε το Μάνο, δεν μπόλαβα να ολοκληρώσω. Ναι, άμα έχει το ίδιο σκεπτικό του Μάνο, εντάξει. Το κλείνουμε το μαγαζί. Άστο, εντάξει. Ναι. Ιδιο σκεπτικό με το Μάνο. Εντάξει. Στο συγκεκριμένο ζήτημα τουλάχιστον, Τάσο. Εντάξει, α κάνετε έτσι. Καλά, Τάσο Τσάνης, πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος δημοσιογράφος αυτοκινήτου στην Ελλάδα που θα πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να ξέρεις. Γιατί είναι γνωστός γκατζετάκιας. Oh. Από μένα χειρότερος δεν είναι. Από σένα χειρότερος δεν είναι, αλλά εσύ δεν θα πάρεις γιατί εσύ θέλεις να το ακούς. Ναι. Τάσκος δεν τον νοιάζει να το ακούει. Κάνα καλό 0% να έχει. Έτσι να πατάει λίγο καλά στον δρόμο και μέχρι εκεί. Λοιπόν, Νάγιος Σταύρος, καλημέρα, εδώ είμαστε, λέει, ακούμε. Καλημέρα σε όλους σας. Σόνια, εντάξει. Θα του δώσουμε καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Εδώ, από τη φίλη στη Σόνια. Από τη φίλη μου. Από τη φίλη μας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Φίλιππε, θα το δούμε το θεματάκι. Το βρήκες το θεματάκι για το Φίλιππε. Το βρήκες. Το βρήκα μετά το διάλειμμα. Θα... Αυτόνομη οδήγηση ίσον. Περισσότερες μηνύσεις στους Αμερικάνους. Η χαρά του ασφαλιστή. Έτσι, να. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Είσαι κακό από τον Φίλιππε του Αμερικάνου. Τέτοια θέλουμε να ακούμε. Οι Αμερικάνοι μια χαρά την έχουν κάνει τη δουλειά. Μην ανησυχείς. Και τώρα που βλέπεις όσο γίνεται το ελληνικό κράτος να κάνει συμφωνίες με τους Αμερικάνους, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Μπορεί ξαφνικά να δούμε ότι παιδιά θα μας βοηθήσουν και στα αυτόνομα αυτοκίνητα. Ερώτηση... Στην Ελλάδα θα χρησιμοποιηθούν τα πρώτα έτσι για δύσκολα τεστ αυτόνομα αυτοκίνητα. Ερώτηση της εκπομπής προς τους ακροατές. Έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται η αυτόνομη οδήγηση? Γιατί όλοι προσπαθούν έτσι να πάμε στην αυτόνομη οδήγηση. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα κοιτάξουμε να κάνουμε και να πάρουμε και μερικά τηλέφωνα για το δωράκι που δίνουμε σήμερα. Τριήμερο έτσι σήμερα. Με δύο διεκδικαιρεύσεις. Με πρωινό στο Hotel Agnadio Spa. Τι άλλο θέλετε? Που πάλι βραβεύτηκε το TripAdvisor, έχει φτάσει 9,8. Έφτασε. Εντάξει, ναι, δεν έχει σταματημό. Έτσι, συνεχίζετε, στέλνετε τα σχόλιά σας στην σελίδα μας στο Facebook, Safety Car, μπαίνετε στην ομάδα, γίνεστε μέλη και βάζετε και άλλους για μέλη, έτσι, που ενδιαφέρονται για το αυτοκίνητο, μπορείτε να βάλετε και άλλους εδώ, στη μεγάλη παρέα του αυτοκινήτου της Θεσσαλονίκης. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο και Μάνο Αναγνωστόπουλο πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα και όλα τα μαγικά που συνεπάγονται. Να δώσουμε λίγο κάποιες καλημέρες που ήρθαν τώρα στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο του Στέργιο του Μανώλη. Έτσι, στην, τον κύριο Στέργιο Μανώλη. Τον κύριο Στέργιο Μανώλη, πραγματικά έτσι. Κύριος με κάπα κεφαλαίο και τελειώσαμε. Στην Αναστασία από Βόλο, στον Αστέριο, στην Άντζελα. Κάτσε εδώ γιατί έχουμε. Στον Τζόρτζ από Καστοριά, στην Βάσο, στο Θόδωρο, στο Χαράλαμπο και έχει εδώ πολλά και διάφορα. Είπαμε, ψάχνουμε, έτσι ψάχνουμε. Θέλουμε να μας πείτε, και εδώ ο Κώστας Νικολακόπουλος μπαίνει και αυτό στην κουβέντα, θέλουμε να μας πείτε γιατί γίνεται η αυτόνομη οδήγηση. Γιατί όλες οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν αυτοκίνητα με αυτόνομη οδήγηση. Έτσι, γιατί πιστεύετε εσείς ότι βγαίνει? Έτσι, μπαίνετε στο Facebook, Safety Car, στην ομάδα μας, γίνεστε μέλη αν δεν είστε και μας στέλνετε εκεί το σχόλιο σας,
στην φωτογραφία που ανεβάσαμε σήμερα το πρωί. Κύριε, κύριε. Παρακαλώ. Εμείς μπορούμε να πούμε την άποψή μας για αυτό το θέμα. Όχι. 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 Θα την πει στο τέλος. Τέλος. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχεις κανένα καλό θεματάκι να πάω να. Έτσι λίγα. Λίγα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Έχουμε ένα τριήμερο. Α, εδώ ο φίλος ο Νίκος. Εδώ να κάνουμε μία έγκριση μπαμ μπαμ. Το φίλο τον Νίκο για να μπορεί να μας στείλει και μηνυματάκια μέσα στην ομάδα. Γκόλες ορίσουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα τριήμερο στο Hotel Agnadion Spa. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό. Αυτό μπορείτε να κάνετε τώρα, έτσι και για ένα λεπτάκι δύο θα δώσουμε σήμα. Μέχρι να πούμε τέλος, μέχρι να πει ο Κοτσάνης τέλος. Παίρνετε τηλέφωνο στο 231-0287-888 και δίνετε ονοματεπώνυμο γρήγορα, έτσι, για να πάρουν όσο πολύ γίνεται μέρος. Λοιπόν, 287-888 το τηλέφωνο για να παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό για το τριημεράκι στο ξενοδοχείο Agnadio & Spa στο Σιδηρόκαστρο. Και πάμε έτσι να πούμε για ένα νέο που μας έρχεται από πολύ μακριά, καθώς δεν γίνονται πράγματα τα οποία δεν συνάβουν με την πραγματικότητα μόνο στη χώρα μας, γίνονται και αλλού. Σ' άλλο στην Παππού Νέα Γουινέα, η οποία έχει προκύψει σκάνδαλο, καθώς η χώρα ενώ μαστίζεται από την πείνα, η κυβέρνηση της Παππού Νέα Γουινέα αγόρασε 40 μαζεράτι. Δεν πήρε ένα τυχαίο αυτοκίνητο, πήρε 40 μαζεράτι. 40 ίδιες μαζεράτι εννοείς? Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν της συγκεκριμένης χώρας δέχεται σφοδρές επικρίσεις επειδή αγόρασε 40 μαζεράτι για τη μεταφορά των ηγετών που θα συμμετάσχουν τον επόμενο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής των Χωρών του Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού σε μια χώρα που μετρά εκατομμύρια φτωχούς. Ξεκινάμε. Οι μαζεράτι κοστίζουν από 200 έως 350 χιλιάδες δολάρια. Κάνει τώρα τον πολλαπλασιασμό. Η κάθε μία. Έφτασα λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε από την Ιταλία με δύο αεροπλάνα Boeing 747 και μάλιστα έφτασαν και συνοδοί υπουργού. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Ο υπουργός όμως δήλωσε, ο αρμόδιος υπουργός, ότι το κόστος για την αγορά των 40 πολυτελών αυτοκινήτων Maserati καλύφθηκε από τον ιδιωτικό τομέα. Δώρο, ρε φίλε. Κάποιος έκανε το απόδειγμα, εγώ είχα τα λεφτά και έκανε δώρο. Αποκλείται το κανένας αυτό. Ιδιωτικό τομέα. Κάποιος, ρε παιδί μου, θέλησε να βοηθήσει την κυβέρνηση να αγοράσει Maserati. Είχε ανάγκη τη Maserati και το βοήθησε. Πόσο έχουμε εδώ ιδιωτική πρωτοβουλία? Αποκλείται να τα κάνει. Θα μαζευτήκανε, ας πούμε, οι. Μαζεύτηκαν εκεί. Ελίτ. Έτσι, ρε παιδί μου. Οι 4-5 θα είναι, γιατί άμα σου λέει εκατομμύρια φτωχούς, φαντάσου τώρα ότι αυτοί που κατέχουν το χρήμα και έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν μια τέτοια επένδυση. Θα είναι 4-5. Έτσι. Και θα ελέγχουν λοιπόν το κράτος. Λοιπόν, αυτοί οι 4-5 βασίζονται στο γεγονός ότι αυτή η αγορά είναι επένδυση. Γιατί σου λέει, εννοείται τώρα. Να βοηθήσουμε εσάς, αλλά ότι να κάνετε από οποιασδήποτε επενδύσεις. Μπορεί να είναι και ένας φορολογικός παράδεισος. Οτιδήποτε και είναι αυτό. Έτσι. Θα περάσουν από εμάς. Εννοείται. Θα μας βοηθήσετε, ρε παιδί μου, γιατί σου δίνω τώρα μια Maserati να κινήσεις στον δρόμο. Στους δρόμους της Παππού Νέα Γουινέας. Λοιπόν, τέλος τα τηλεφωνήματα. Όσοι πήρατε, πήρατε. Θα ξανατο κάνουμε στο επόμενο μισάωρο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, με το δημοσίευμα. Τα αυτοκίνητα στη συνέχεια θα διατεθούν προς πώληση και η κυβέρνηση έχει βρει ήδη αγοραστές. Δηλαδή το αγόρασαν. Θα δώσουν 40 μαζεράτι για τη Σύνοδο Κορυφής να μετακινηθούν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και μετά θα τα πουλήσουν και βρήκαν ήδη αγοραστές. Έξυπνη κίνηση. Είδες, δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή παίρνει τη μαζεράτι που ήταν στην Παππού Νέα Γουινέα. Έκανε κάποια χιλιόμετρα εκεί, τα πάρα πολλά. Ναι, σου λέει ό,τι και αν έκανε. Ένα κατητής από την αξία της θα το έχει χάσει. Εδώ με το που φύγει από το εργοστάσιο το χάνει. Μόνο με το που φύγει από την αντιπροσωπεία και το εργοστάσιο. Με φύγει από την αντιπροσωπεία. Οπότε θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αγοράσει κανείς μια λοιπόν, Maserati. Και το ωραίο το για τους εκεί στην χώρα αυτή είναι ότι ανεβάσανε και φωτογραφίες από τη μεταφορά των πολυτελών αυτοκινήτων λοιπόν που
φύγανε και με, να κάνουν το ταξίδι από την Ιταλία στην Παπούα Νέα Γουινέα. Είδες, δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς τελικά κάποια περίεργα πράγματα. Ναι, με τη διαφορά ότι σε εμάς δεν τα πουλούσαν, μετά θα είχαν βρει. Εντάξει, εμείς δεν τα βρήκαμε αγοραστές. Για κάποιο λόγο θα υπήρχε μια κουλησιεργία στην πώληση και θα τα είχαμε να κυκλοφορούν εδώ πέρα. Δεν θα είχαμε αγοραστές. Δηλαδή σε μια χώρα που μαστίζεται από βία, έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά βία εναντίον των γυναικών, μητρικών θανάτων, υποσιτισμού και που ανάπτυξε τα παιδιά κάτω των 5 ετών, μόνο που διαβάζεις αυτό και βλέπεις και 40 Μαζεράτι, λες εντάξει, οι άνθρωποι κάνουν δουλειά. Τα λεφτά θα τα χρησιμοποιήσουν από την πώληση των Μαζεράτι, αφού είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Σου αγόρα 40 Μαζεράτι, εντάξει, πούλα τα και κράτα τα λεφτά. Θα τα χρησιμοποιήσουν για κοινοφελείς σκοπούς για το κράτος. Δεν υπάρχουν. Εντάξει. Τέλος πάντων. Και μια που ο Μάνος που συζητούσαμε χθες, αναφερθήκαμε στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία θα παράσχει επιπλέον βοήθεια ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση επιδημίας αλλά και ένα πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ασθένειας στην Παππούα Νέα Γουινέα. Πόσο ξύμωρο αυτό το πράγμα, να σε βοηθά άλλη χώρα, να σου δίνει 16 εκατομμύρια δολάρια και να σου έχονται έτσι και φωτογραφία από 40 Μαζεράτι, του βλέπεις να φορτώνονται ας πούμε στα αεροπλάνα για να έρθουν στη χώρα. Εδώ θα το περνούσαμε ωραία και καλά, εντάξει, για τις ανάγκες των πολιτικών. Ευτυχώς είναι εδώ κορυφής, δεν έχουμε εδώ ποτέ να μας έρθουν ξαφνικά 40 Μαζεράτι. Στο Λευθέρος Βενιζέλος. Με δύο Boeing. Ωραίο θέαμα θα μπορούσαμε να πούμε αυτό. Με χαρά και χειροκροτήματα θα είχαμε την παραλαβή παράδοση των 40 αυτών πολυτελών οχημάτων. Λοιπόν, να πούμε παιδιά, το είπαμε, αλλά συνεχίζουν και βαράνε τα τηλέφωνα. Μην παίρνετε τηλέφωνο, έτσι θα έχετε την δυνατότητα και στο αμέσως επόμενο μισάωρο πάλι να ξαναπάρετε. Καλημέρα από τον Αστέριο. Καλημέρες, λέει, παιδες από Χανιά. Ένας πιστός ακροατής από τον Νότο. Θέλουν να στερήσουν ακόμα και τις λίγες απολαύσεις που μας έχουν μείνει. Μία από αυτές είναι και η οδήγηση να είμαστε πρόβατα που τα πάνε όπως θέλουν αυτοί. Πολύ χοντρό. Βέβαια, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων φυσικά μας πάνε όπου θέλουν αυτοί. Πρόσεξε. Δεν το συζητάμε. Έτσι είναι η αγορά, έτσι είναι το marketing. Πρόσεξε. Δεν είναι όμως δύσκολο να πεις ότι στο μέλλον. Οδήγηση. Εδώ θα σκέφτονται να βάλουν τσιπάκι στον άνθρωπο. Πόσο εύκολο είναι να βάλουν σε αυτοκίνητα και να βλέπουν τα δρομολόγια σου, τις συνήθειές σου, τι κάνεις, που πηγαίνεις. Να βλέπουν τις GPS. Ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή, να βλέπουν που πηγαίνεις, τι κάνεις, τι παίρνεις, τι γίνεται, τα συνήθεια δρομολόγια σου και όλα αυτά. Τα θέλουν όλα στον αυτόματο, λέει, για να τρώμε, λέει, παντού σανό. Εντάξει. Ο Αστέριος λέει, η πολιτική παντού, λέει, τα ίδια είναι, για το προηγούμενο θέμα που είπε εδώ ο Τάσος. Έτσι, ψάχνουμε. Θέλουμε να μας πείτε γιατί πιστεύετε ότι όλες οι εταιρείες κοιτάζουν να δώσουν την αυτόνομη οδήγηση στα μοντέλα τους. Πολύ απλά. Και για ποιο λόγο. Ποια είναι η αφορμή. Γιατί για να φτάσει στην αυτόνομη οδήγηση υπάρχει κάποια αφορμή. Και κάποιες εταιρείες μου καταλαβαίνονται πολύ περισσότερο από τις άλλες για το θέμα της αυτόνομης οδήγησης. Η αφορμή έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Δείτε λίγο και την αφορμή που δίνεται απλόχερα, τουλάχιστον τα πω τότε που, ειδικά στη χώρα μας. Οπότε θα μπείτε και να σε μια άλλη εξήγηση το γιατί υπάρχει αυτόνομη οδήγηση και γιατί προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς από κάποιες εταιρείες. Πάντως μεταξύ μας, λέει εδώ ο Χαράλαμπος, από το να οδηγάει άλλος, ο άλλος λέει μεθυσμένος, καλύτερα λέει αυτόνομη οδήγηση. Να ορίστε μια απάντηση, αυτό που έλεγα πριν. Μεθυσμένος. Εντάξει, επειδή το οδηγήσαμε, τέλος πάντων, δεν είναι διαφημίσει, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια από τις πρώτες εταιρείες στο θέμα ασφάλειας των αυτοκίνητων, η Volvo. Και επειδή το ζήσαμε με το S90, αν δεν βάλει ζώνη, δεν προχωράει το αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα, έτσι. Βάζει ζώνη, προχωράει αυτοκίνητο. Δεν βάζει ζώνη, σέρνεις το αυτοκίνητο. Πραγματικά το σέρνεις δηλαδή. Δεν πάει να βάλεις γκατζετάκια τέτοια το ένα το άλλο από εδώ από εκεί, δεν την καταλαβαίνει. Τόσο απλό το πράγμα.
Και μακάρι να το κάναν όλοι. Και όπως λέγαμε έτσι χρόνια, έτσι, respect στη μεγάλη Volvo που έδωσε, που μάλλον πατεντάρισε πρώτη την ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, αυτή που έχετε ακόμα και τώρα στα αυτοκίνητα, και δεν διεκδίκησε τίποτα, έδωσε απλόχερα την πατέντα σε όλα τα αυτοκίνητα και έχουν όλοι ζώνη ασφαλείας. Και μπορείτε άνετα να οδηγείτε στον δρόμο. Βέβαια, μερικοί το ξεχνάνε. Εντάξει, έχουν μια ζώνη, την κρατάνε, ας πούμε, στην άκρη. Απλώς ξέρουν ότι υπάρχει μια ζώνη ασφαλείας. Εντάξει. Είναι ένα επιπλέον εξάρτημα και στο σαλόνι του αυτοκινήτου για να υπάρχει. Εντάξει. Κοιτάζουν να δώσουν την αυτόνομη οδήγηση, γιατί το 80 με 85% των οδηγών είναι. Θα πω ότι να είναι. Έτσι. Δεν θα πω την έκφραση που είπες. Δεν ξέρουν να στρίβουν, δεν ξέρουν να ανεβάζουν σωστά ταχύτητες, δεν ξέρουν να κατεβάζουν, δεν ξέρουν καν να κάνουν προσπέραση. Γενικά δεν ξέρουν. Λέει ο φίλος ο Σταύρος. Ο φίλος ο Κώστας λέει, δηλαδή λέει, θα αγοράσει κάποιος αυτοκίνητο και δεν θα το οδηγεί, εγώ αποκλείεται. Καλά, όταν Κώστα, εσύ, ο οποίος είσαι μέσα στο χώρο του αυτοκίνητου και θα το πάρεις και θα το οδηγήσεις και θα το απολαύσεις κιόλας. Γιατί στην ηλικία που θα το πάρεις, πλέον θα απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. Εννοείς 10 χρόνια μετά. 20. Έτσι, ρε Γιάννη, 10 χρόνια. Εγώ πάντως, Κώστα, να τον ξαναδώ σε καμιά παρουσίαση στην Αθήνα και ήμουν στη θέση σου να ξέρεις τον έκοβα την καλημέρα, έτσι. Εσύ είπες τα 10 χρόνια. Αφού είπες στην ηλικία, Κώστα, εγώ να ξέρεις, δεν θέλω να μπω ανάμεσά σας, έτσι, δεν θέλω να σπείρω τον κακό. Δεν θέλω να γίνω αυτός ο οποίος θα σπείρει τη διχόνοια. Αλλά αν τον έβλεπα έτσι στην επόμενη παρουσίαση κάτω στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλο, να ξέρεις, θα έκανα πως δεν τον ξέρω. Θα πάρει, θα γράψει ωραία πράγματα και τι ωραία είναι η αυτόνομη οδήγηση και αυτά και να βοηθήσει για το μέλλον και πόσο ασφαλές πάμε στο δρόμο. Μάνο. Να πω το λίγο κάτι. Φίλε, δηλαδή αυτό το μήνυμα, φίλε Σταύρο, που δεν μπορώ να το διαβάσω. Γιατί από τις 17 λέξεις που έχει το μήνυμά σου, οι 12 δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Πώς θα το διαβάσει ο άνθρωπος. Δεν λέγονται. Δηλαδή, πάω να κάνω τώρα μια εκπομπή, να μας την κλείσουν την εκπομπή. Μεταγλώτησε το. Πώς θα το μεταγλωτήσω τώρα, αυτό το μεταγλωτήσω. Μεταγλώτησε το. Μορφωμένος άνθρωπος. Να το μεταγλωτήσω, λοιπόν, περίμενε τώρα. Πώς θα επίσης λέει... Πρόσκεινε το πηγαίνει μαγκρέκοντα και δεν βλέπει, είναι και αυτό, δεν εστιάζει καλά. Όχι, δεν το προσπαθώ τώρα να... Τι να μεταγλωτήσω εδώ πέρα. Ναι. Θες βοήθεια. Εντάξει, ρε παιδί. Κοίταξε, για να το μεταγλωτήσουμε. Κάτσε, μισό λεπτό. Περίμενε τώρα. Λοιπόν, λέει, πίνουνε, καπνίζουνε. Εντάξει. Έχει ένα δίκιο. Δεν πίνουνε. Τι πίνουν, καπνίζουν. Τι πίνουνε. Τι πίνουν. Δηλαδή, θα πρέπει. Αλκοόλ. Αλκοόλ. Πίνουν, καπνίζουν. Και επειδή βλακεία, του στερείται τα ανακλαστικά και οδηγούν. Ναι. Ναι, έχει δίκιο. Πίνουν και καπνίζουν. Ναι. Γιατί δεν έχει δει τον άλλο να έχει την πύρα μέσα στο αυτοκίνητο με το τσιγάρο έξω από το χέρι, έτσι. Καλά, από το εντάξει, παράθυρο δει... και να πηγαίνει με τον τερλέγκα στο θέρμα. Δεν έχουμε κάποιο με τον τερλέγκα. Έχουμε αλλά δει πάρα πολλά. Έχουμε δει πάρα πολλά, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι στα μπουζούκια, ρε παιδί μου, προχωράει και έχει πήγε το αλκοόλ μαζί του και προχωράει και οδηγάει. Εντάξει. Η βλακή είναι ανίκητη. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα. Εντάξει, θα τη χάσουμε την εικόνα, δεν υπάρχει πλέον. Έτσι. Δηλαδή, δύσκολα θα το δεις αυτό. Δύσκολα θα δεις κάποιον να έχει πλέον. Παλιότερα έβλεπες. Εκεί που ήταν αντί για τον καφέ, ο άλλος μπορεί να έχει και μια μπύρα, ας πούμε. Αλλά πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος έτσι. Εδώ δεν έχεις δει ακόμα. Ναι. Παλιότερα ναι. Έβλεπες κάτι της τότε εποχής πολυτελή αυτοκίνητα και έβλεπες τον άλλον, είχε ανοιχτά. Και θαύμαζε, παιδί μου, το έχει και στο τέρμα. Εντάξει. Καλά, σε κάτι τα πολυτελή μπορεί και να τζόνι. Πάντω, αν θέλει. Έτσι. Όχι, εντάξει. Κοίταξε, υπάρχουν και κάποια που έχουν και μείνει μπαρ μέσα. Τώρα τι να κάνουμε, άλλο πράγμα αυτό. Πάντω, η αλήθεια είναι ότι. Ναι, αλήθεια θα πει μόνο. Μόνο α, μπράβο. Η αλήθεια είναι ότι οι δυσκολίες είναι πολλές. Δηλαδή, και οι οδηγοί να γίνουν λίγο καλύτεροι, έχουμε το θέμα τη πεζού. Δηλαδή, μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Δηλαδή, πρέπει να περνά και ανάμεσα από του πεζού πλέον, γιατί όλοι είναι στου δρόμου. Δεν πηγαίνουν στα πεζοδρόμια. Ναι, την εβδομάδα είχαμε δύο παρασύρει πεζών στην Καλαμαριά, ο άλλο. Φυσικά θα έχουμε. Φυσικά θα έχουμε, αφού δεν περπατάει κανεί στο πεζοδρόμιο. Περισσότερο πέρα να βλέπει τη γιαγιά με το καροτσάκι τη λαϊκή περνάει στο δρόμο. Πηγαίνει έτσι.
Είναι δύο αυτοκίνητα. Θέλει να περάσει ο ένας, θέλει να περάσει ο άλλος. Θα φρενάρει, θα μπει λίγο έτσι, θα μπει ο ένας. Δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε έτσι. Είναι απίστευτο. Λοιπόν. Κώστα, καλή εκπομπή. Νταλίκα να πάρεις. Αυτόνομη οδήγηση. Γιατί έτσι όπως το βλέπω με τον Κοτσάνη. Προλαβαίνεις. Τελικά σε ένα ή σε πέντε. Μα σε πέντε λεπτάκια μπαίνει. Σε πέντε λεπτάκια μπαίνει. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Γιατί πιστεύετε ότι όλες οι εταιρείες τρέχουν πέρα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εντάξει, έτσι είναι. Τα λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή που είχαμε εδώ πέρα και τον Χάρη Θεοφράστου. Έτσι που μας είπε 2-3 πράγματα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Εντάξει. Αυτό είναι το μέλλον. Είπαμε, πήγαμε στα υβριδικά. Τα υβριδικά τελικά δεν μπορείς να πεις ότι πιάσα και δεν ακούμπησα, γιατί ακόμα βγαίνουν και βγαίνουν πολύ καλά υβριδικά και βγαίνουν πάρα πολύ υβριδικά, τα οποία σου δίνουν και μεγάλη αυτονομία πλέον. Βλέπεις ας πούμε στο 660 που σου βγάζει και 25 χιλιόμετρα μόνο μπαταρία πριν ξεκινήσει ο κινητήρας βενζίνης. Εντάξει, ήταν τα υβριδικά το μέλλον. Δεν μπορώ να πω ότι πέρασαν και ακούμπησαν τόσο πολύ. Συνεχίζουν βέβαια και πάμε απευθείας τώρα ηλεκτρικό. Όλες οι εταιρείες στρέφονται στο ηλεκτρικό, όλες θα βγάλουν ηλεκτρικό. Και θα πούμε και μετά 10 λεπτάκια, ούτε 10, 5 λεπτάκια για το Kia το Ceed που το είδαμε, δύο λεπτομέρειες ακόμα, γιατί έχει ενδιαφέρον το θέμα, γιατί θα πάνε και εκεί. Λοιπόν, κάποιες εταιρείες επενδύσανε στην υβριδική τεχνολογία, κάποιες ηλεκτρική. Ναι, και που ρίχνεις το χρήμα, που επενδύεις. Και αυτές που δεν επένδυσαν στα ηλεκτρικά, κατάλαβαν τι γίνεται και πάνε πλέον και αυτές στα ηλεκτρικά. Άμα όλοι γύρω σου κατασκευαστές πάνε να επενδύσουν στα ηλεκτρικά, δεν θα είσαι ο μόνος. Και δεν είδαμε και το άλλο το θεματάκι, έτσι. Θα το δούμε τώρα μέσα στο διάλειμμα. Δεν είσαι ο μόνος. Εντάξει. Είπαμε, εταιρείες είναι αυτό που είπαμε και με τον φιλοκροατή, ότι όντως οι εταιρείες μας πάνε εκεί που θέλουν. Όπως με τα SUV. Ξαφνικά όλοι αποκτάμε και έχουμε αποκτήσει ένα SUV. Γιατί είναι η μόδα. Κανένας δεν έχει το συγκεκριμένο λόγο να πει θα πάρω ένα SUV γιατί είμαι λάτρης του. Ένα SUV 4x4, όχι ένα SUV 4x2. 4x4 όχι, και να τάσο, πηγαίνω ακόμα, πάνω να κάνω βόλτες στα βουνά και τα τέτοια. Ακόμα και το 4x2. Ακόμα και το 4x2. Δεν ξέρω αν θυμάμαι που είπαμε αυτό το παράδειγμα με το, γιατί το Toyota είχε βγάλει τότε το RAV. Πριν. Πόσα χρόνια. Ναι. Και όταν ρώτησαν τον σχεδιαστή γιατί το βγάλατε έτσι αυτό. Και σε δικίνητη έκδοση. Γιατί ερχόταν για δικίνητη έκδοση. Και λέει, γιατί ρωτήσαμε, κάναμε μια έρευνα και το 30% του κόσμου θα το έπαιρνε μόνο και μόνο επειδή είναι ψηλό και αισθάνεται ασφάλεια. Και από το 30% το 65% ήταν γυναίκες. Που σημαίνει ότι αν κερδίσει τη γυναίκα είμαστε καλά. Αυτά μιλάμε τώρα κουβέντες το 90 κάτι, έτσι. Και έβγαλε και Honda. Το βγάλανε. Έβγαλε Honda μετά τη σερβέ. Και αριστικά σιγά να γίνεται μόδα. Μόδα. Απλά. Βγάλανε, πουλήσαν κάποια κομμάτια, αλλά δεν φτάσουν στο επίπεδο που έχουν φτάσει τώρα με την Nissan. Ναι, απλά το πρόβλημα με εμάς, ας πούμε, που ήμασταν του αυτοκινήτου και τότε λέγαμε πώς να το κάνουμε το αυτοκίνητο πιο χαμηλό για να πέσει το κέντρο βάρους για να στρίβει καλύτερα. Δεν πιστεύαμε ότι αυτά τα αυτοκίνητα που είναι ψηλά έτσι θα στρίβαν όπως εμείς τα θέλαμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δεν στρίβαν όπως εμείς τα θέλαμε. Όταν άρχισε σιγά σιγά όμως και έμπαινε η τεχνολογία μέσα στο αυτοκίνητο και το έφτιαχναν, έμπαιναν οι σωστές αναρτήσεις, οι σωστές ρυθμίσεις και το έκαναν να στρίβει όπως στρίβει ένα hatchback, δηλαδή πλέον πάρε ένα SUV των 20.000. Πάρε και ένα hatchback πάλι των 20.000. Δεν υπάρχει διαφορά στο στρίψιμο. Στην οδική συμπεριφορά. Δεν έχει κάποια διαφορά. Και τα δυο στρίβουν υπέρ του δέοντος καλά για το μέσο οδηγό. Και εταιρείες βγάζουν για τους μέσους οδηγούς, έτσι. Μέσο υπέρ του δέοντος καλά. Όταν πιστήκαμε δηλαδή ότι στρίβουν και αυτά, άρεσε ο κόσμος τα έπαιρνε. Γιατί
οι γυναίκες και κάποιοι είχαν την ιδέα ότι είναι ψηλά εδώ, τους αρέσει η πανοραμική θέα, κοιτάζουν πιο εύκολα αριστερά-δεξιά, τα στενά. Βγες από το στενό, πού να δεις σε κανένα αυτοκίνητο, ειδικά κάποια χαμηλά που ήταν αυτοκίνητα. Και άμα και παρκαρισμένα στις γωνίες. Έπρεπε να βγάλεις όλη τη μούρια να δεις τι γίνεται. Ενώ βγαίνεις σηκώνεις εκεί πέρα από το SUV, βλέπεις κατευθείαν. Λοιπόν... για την ερώτηση που έκανε ο φίλος για τα diesel, η νομοθεσία είναι σαφής. Κανονικά απαγορεύονται. Κανονικά, ναι. Από, από Euro 4 και πίσω, δηλαδή από έτος κυκλοφορίας 2009 και πίσω, απαγορεύονται. Άμα σε σταματήσει τροχέα με Euro 4 diesel σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, έχεις φάει κλίση. Ναι, υπάρχει θέμα. Κανονικά υπάρχει θέμα, έτσι. Λοιπόν, να πάμε για διάλειμμα. Η ώρα πήγε 10. Πάμε για διάλειμμα γιατί θα έχουμε συνέντευξη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κουμπί Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος, Τάσος Κοτσάνης πίσω τα μικρόφωνα. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φρυδά, υπεύθυνο πωλήσεων της BMW Velmar, για κάτι για το οποίο πραγματικά σήμερα τελειώνει, αλλά όσοι θέλουν να αποκτήσουν μια X, ένα μοντέλο X από τη BMW, είναι κατάλληλη ευκαιρία. Κύριε Φρυδά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Τι γίνεται με την BMW? Στις εγκαταστάσεις της BMW Velmar στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνο Αντίπα 10, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του αεροδρομίου, και έχουμε ένα γεγονός το οποίο αφορά όλα τα μοντέλα X, και για αυτούς που δεν γνωρίζουν μιλάμε για τα SUV της BMW, τα οποία είναι τετρακίνηση. Είναι ένα γεγονός το οποίο έχει πολλά ωφέλη, τα οποία ξεκινάνε ανάλογα το μοντέλο, έτσι μια εκπτωτική πολιτική, η οποία δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στην απόκτηση ενός αγαπημένου αυτοκίνητου. Έτσι λίγο με τη γλώσσα των αριθμών, περίπου τι γίνεται με τα μοντέλα? Μιλάμε για τα μοντέλα ξεκινώντας από τα μικρά μοντέλα, από το Χ1, το πιο εμπορικό μοντέλο μας, είτε είναι βενζίνη είτε είναι diesel, στα 1500 κυβικά. Υπάρχει ένα όφελος μέχρι από 6 μέχρι 6.500 ευρώ και με ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της BMW All Inclusive με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο 3,9, η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 270 ευρώ το μήνα. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε σε ένα πολύ καινούριο μοντέλο, το Χ2, ένα sport coupé SUV, το οποίο στα 1500 κυβικά μιλάμε για ένα όφελος της τάξης των 5.500 ευρώ με μια δόση που διαμορφώνεται στα 250 ευρώ το μήνα, και συνεχίζουμε στα δύο έτσι... στα τρία μάλλον μοντέλα, τα μεγαλύτερα, τα πιο δυνατά κιόλας, τα πιο δυνατά, τα οποία είναι το Χ3, το Χ4 και το Χ5. Το Χ3 και το Χ4, δύο ολοκένουργια μοντέλα, τα καινούργια σκάφη, τα οποία έχουν το Χ4 σχεδόν ένα μήνα που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, και το Χ3 που είναι από τις αρχές του έτους, τα οποία έχουν ένα όφελος για το μεν Χ3, το όφελος φτάνει μέχρι τις 8.000 ευρώ και η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Για το μεν Χ4 που είναι πιο φρέσκο μοντέλο, το όφελος φτάνει μέχρι και τις 13.000 ευρώ, η δόση διαμορφώνεται στα 700 ευρώ το μήνα. Και από εκεί πέρα είναι και το Χ5, η ναυαρχίδα της κατηγορίας X, που είναι αυτοκίνητο το οποίο έχει ένα όφελος μέχρι 20.000 ευρώ. Μιλάμε για αυτοκίνητα με πλούσιο εξοπλισμό, που δεν τους λείπει τίποτα, από δερμάτινο σαλόνι και όλα τα συστήματα καινούργια τεχνολογικά που υπάρχουν στην αυτοκίνηση, και έχουμε ένα πολύ μεγάλο όφελος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιος που θέλει να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο που φανταζόταν μέχρι και σήμερα απλησίαστο, με ένα τέτοιο όφελος και με ένα πολύ καλό χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τα καλύτερα στην αγορά, με μόλις 3,9 επιτόκιο, μπορεί να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μέχρι ποιες ώρες, από ποιες ώρες δηλαδή έχετε ξεκινήσει και μέχρι ποιες ώρες θα μπορεί σήμερα? Το event τρέχει τις δύο τελευταίες μέρες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Είμαστε ανοιχτά από τις 9 η ώρα και θα είμαστε μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα μοντέλα, μπορεί να έρθει κάποιος να τα δει, να του βγάλουμε μια προσφορά, να τα κάνει και ένα test drive αν χρειαστεί. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιος να πάρει ένα αυτοκίνητο πρέπει να το κάνει test drive. Και στη Velmar υπάρχουν test drive. Βεβαίως, υπάρχουν εδώ διαθέσιμα τα μοντέλα, να μπορεί να έρθει κάποιος να τα δει από κοντά και αν θέλει να το οδηγήσει κιόλας με το δίπλωμά του. Λοιπόν, όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε για να αγοράσετε ένα X μοντέλο από την BMW, είτε Χ1, είτε Χ2, είτε Χ3, είτε Χ4, είτε Χ5, πάτε Μαρίνο Αντέπα 10 στην 10. Περιοχή του Φίνικα, στην BMW Velmar, οδηγείτε, κλείνετε αυτοκίνητο με πολύ μεγάλο όφελος. Τώρα από 5.500 ευρώ που ξεκινάει μέχρι τα 20.000 ευρώ είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο το όφελος για ένα αυτοκίνητο BMW να μπορείς να αποκτήσεις.
Ακριβώς. Κύριε Φρυδρό, να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία και στο πρόγραμμα που έχετε. Καλή επιτυχία και καλές πωλήσεις. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, είπαμε έτσι, όσοι πιστοί της μάρκας της BMW και όσοι ήσασταν στο παραπέντε να το αποκτήσετε, τώρα ήρθε η ώρα, έτσι πάτε μια βόλτα και αποκτήστε το με πραγματικά με έτσι μεγάλο όφελος. Σε μένα με έκανε εντύπωση το Χ4 που είναι ολοκένουργιο πραγματικά. Ολοκένουργιο όμως τα λέμε. Τον προηγούμενο μήνα είναι παρουσίαση και κατευθείαν βγήκε έτσι χωρίς να υπάρχει κάτι. Πολύ δυνατή πρόταση. Πολλές όμως προσφορές και πολλές προτάσεις για εσάς που θέλετε να πάρετε υπολογιστές έχει ο χορηγός μας στο Tetrabyte στην Παπάφη 91 και μπορείτε να μπείτε στο tetrabyte.gr να δείτε τι έχει, αλλά και μπορείτε να πάτε Παπάφη 91 και το τηλέφωνο 23 15 50 60 56. Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λάπτοπ, καινούργια αλλά και πλήρης ανακατασκευής με εγγύησεις, χαμηλότερες τιμές, έμπιστο και αξιόπιστο σέρβις, μεγάλη γκάμα περιφερειακών στο Tetrabyte, Παπάφη 91. Μπαίνετε, λέτε safety car. Τελειώσαμε εκεί πέρα. Έχουν τελειώσει τα πάντα. Και τώρα, επειδή. Να πάμε λίγο και διαγωνισμό. Έχουμε το διαγωνισμό που τρέχει. 2-31-0-287-888. Έτσι, για 2-3 λεπτάκια παίρνετε τηλέφωνο. 2-31-0-287-888. Παίρνετε τηλέφωνο. Δίνετε στα γρήγορα όνομα, τεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο hotel Agnadion Spa στο Σιδηρόκαστρο. Έτσι. Δύο διανυκτερεύσεις, πρωινάρα. Θα πάτε μετά εκεί πέρα γύρω, θα κάνετε και τα, έχει και κοντά τα λουτρά σας. Μια χαρά, μια εκδρομή πραγματικά. Έτσι θα πάρετε εκεί τηλέφωνο, θα κλείσετε. Και πολύ απλά θα πάρετε τον καλό σας και την καλή σας και θα πάτε. Έχουμε θέσει ένα ερώτημα από την αρχή της εκπομπής και σας έχουμε πει γιατί πιστεύετε ότι οι εταιρείες πραγματικά κάνουν τα πάντα για να προχωρήσει η αυτόνομη οδήγηση. Έτσι, ποια είναι η δικιά σας η άποψη, γιατί νομίζετε ότι τρέχουν όλα αυτά τα project για την αυτόνομη οδήγηση. Έχουμε πάρει αρκετές απόψεις ήδη. Εδώ ο φίλος ο Στέρος λέει γιατί λέει για τα καύσιμα πήγαν στα ύψη. Τα καύσιμα γιατί πήγαν στα ύψη. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Θα σου πούμε. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Μην ανησυχείς. Μπορείτε να μπαίνετε στο Facebook, να γίνεστε μέλη της ομάδας Safety Car, όσοι δεν είστε, και αφού γίνετε μέλη, να σχολιάζετε εδώ τα πάντα που έχουμε και φυσικά να ρωτάτε ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητο. Εδώ είμαστε. Ειδικά εσείς που είστε στη διαδικασία αγοράς ενός καινούριου, ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και είστε ανάμεσα σε ένα, δύο, τρεις επιλογές, δεν νομίζω να είναι και παραπάνω. Συνήθως καταλήγεις σε δύο-τρία. Δύο-τρία maximum είσαι. Γιατί... Και εδώ οι περισσότεροι που μας ρωτάνε είναι 2-3 maximum. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν μέχρι εδώ τα τηλεφωνήματα, πέρασαν 3 λεπτάκια. Έτσι, όσοι τηλεφωνήσατε. Μέχρι εδώ καλά είμαστε. Θα έχουμε και στο επόμενο μισάωρο πάλι τη δυνατότητα να πάρετε τηλέφωνα. Πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε έτσι να είχαμε περισσότερα, να δίναμε περισσότερα. Αλλά και αυτά που δίνουμε νομίζω είμαστε καλά. Μια χαρά είναι. Είπαμε λοιπόν, μπορείτε να μπαίνετε στο Safety Car, στην σελίδα μας στο Facebook, να γίνεστε μέλη, να στέλνετε τις ερωτήσεις σας εκεί οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδος. Πάντα το παρακολουθούμε, είτε ο Γιάννης είτε ο Τάσος είτε εγώ το παρακολουθούμε το τι γίνεται στην ομάδα και θα σας έχουμε την απάντηση. Και ό,τι ώρα και να είναι μπορείτε το στείλετε, απλά επειδή μας έχει τύχει να μας στείλουν 12.30 ώρα το βράδυ και αύριο λέει πάω να κλείσω αυτό ή αυτό. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή να σηκωθούμε το πρωί να σου πούμε. Να προλάβουμε, ναι. Εντάξει, ναι. Να πάμε λίγο στην ΣΕΑΤ, γιατί η ΣΕΑΤ το πάει πάρα πολύ καλά, Γιάννη. Σε 9 μήνες πούλησε 415.000 αυτοκίνητα, 315.600 αυτοκίνητα, να τα λέμε όλα, και ολοένα παίρνει και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
Μεγάλο ρόλο έπαιξε φυσικά το Αρώνα και το Ίμπιζα και φυσικά το Ατέκα και το Λεόν λίγο λιγότερο, αλλά ειδικά το Αρώνα πραγματικά σχεδόν 90.000 αυτοκίνητα στην Ισπανία. Φανταστείτε, για να καταλάβετε λίγο έτσι το νούμερο, όσα αυτοκίνητα έχουν πουληθεί ολόκληρα στην Ελλάδα. Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή ούτε καν, δεν έχουμε πιάσει. Δεν έχουμε πιάσει σε 90.000. Έχουν πουληθεί έτσι στην Ισπανία και άλλα τόσα στην Γερμανία και 50.000 στην Αγγλία. Κάνοντας νέο ρεκόρ πωλήσεων, μια Αγγλία η οποία παραδοσιακά το πρώτο αυτοκίνητο εδώ και χρόνια είναι το Ford Fiesta. Πρώτο αυτοκίνητο σε προτιμήσει των Άγγλων πάντα βγαίνει το Ford Fiesta. Εντάξει, δεν είναι το Seat, αλλά ναι, το... είναι πολύ επιτυχία. Νούμερο. Είναι πολύ επιτυχία. Και γιατί να μην τα πάει καλά, έχει όλο το πακέτο. Γενικώς, αν έχεις προσέξει, ο κόσμος διψούσε για μικρό SUV. Ο κόσμος διψούσε για μικρό SUV. Για τα λεγόμενα SUV πόλης. Ναι, πρόσεξε. Γιατί τα μεγάλα είναι μεγάλο. Παιδιά, μην τηλεφωνείτε άλλο, έτσι, το είπαμε. Θα ξαναέχουμε μετά πάλι γραμμούλες. Μικρά SUV. Όταν έχεις πλέον το Κόνα. Ναι. Έτσι. Έχεις το Αρώνα. Έχεις τη Ροκ. Ναι, τη Ροκ είναι λίγο παραπάνω σε χρήματα. Έχεις το Στόνικ. Μιλάμε για μεγέθη πάντως. Έχεις το Ignis. Το Ignis είναι το πιο μικρό από το όλα. Το πιο μικρό από όλα. Και όμως το Ignis πουλάει. Ναι, γιατί είναι μικρό. Γιατί είναι μικρό. Αρχίζει από τις 12.000 ευρώ περίπου. Ειδικά αυτό με την τετρακίνηση. Την τετρακίνηση Suzuki, η οποία είναι παραδοσιακά πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή. Και μπορείς δηλαδή να έχεις συνδυάσεις και πόλεις, γιατί είναι πραγματικά πολύ compact διαστάσεις, πολύ μικρές διαστάσεις, καλές διαστάσεις. Με ένα αυτοκίνητο το οποίο, αν θα βγεις στα βουνά, θα σε βγάλει πολύ πιο άσπρο πρόσωπο από κάποια άλλα που θα τα κρυβοπληρώσεις. Ναι, λόγω κοντού μεταξώνιου. Έτσι. Που θα τα κρυβοπληρώσεις και τελικά δεν. Έτσι, θα γίνει η δουλίτσα σου όπως ήθελε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηρακλής να μπει και αυτός στην ομάδα του Facebook. Ο φίλος ο Δημήτρης να μπει και αυτός εδώ στην ομάδα Safety Car. Αυτό είναι. Έτσι, έρχεται συνεχώς μέλη. Εδώ είμαστε μια μεγάλη ομάδα και συζητάμε για αυτοκίνητα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για τα καύσιμα εδώ που λέει ο φίλος ο Αστέριος, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν είσαι στην Ελλάδα, όταν παίρνει λίγο επάνω έτσι, το βαρέλι, κατευθείαν έχουμε αύξηση. Δηλαδή θα πάρει την Τρίτη το βράδυ, Τετάρτη πρωί θα δεις αύξηση. Τις εποχές βέβαια που μειωνόταν η τιμή στο βαρέλι, δεν έβλεπες την ανάλογη μείωση. Έτσι, αυτό είναι γνώρισμα εδώ της χώρας μας. Η μία η εξήγηση, η επιστημονική που είχαμε δώσει τότε σαν εκπομπή πριν κάνα δύο χρόνια ήταν που είχε πέσει το βαρέλι πάτο. Είχε πιάσει πριν δύο-τρία χρόνια που είχε πιάσει πάτο το βαρέλι. Λοιπόν, η μία η εξήγηση ήταν ότι τα βαρέλια που ερχόντουσαν με τη φθηνή τιμή, επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση εκεί στον ωκεανό, ναι. Είχε πολύ καθυστέρηση. Και μέχρι να φτάσουν ξανανέβηκε η τιμή. Δηλαδή ήταν πολύ φθηνή η τιμή και πήρανε πολύ έτσι, από όλες τις χώρες και είχε μποτιλιάρισμα στη θάλασσα. Με αποτέλεσμα να έρθουν εκεί που έκαναν 40 μέρες να έρθουν, ας πούμε, έκαναν 5-6 μήνες. Και σε αυτό το διάστημα ξαναήρθε στα ίσια η τιμή. Οπότε δεν προλάβανε. Ναι, και εσύ τις άλλες μην ξεχνάς ότι. Τάσο, έχω πει εδώ και 3 λεπτά να σταματήσω τα τηλέφωνα, εντάξει. Ναι. Ερωτήσεις για αυτοκίνητα. Είχαμε και ερωτήσεις για αυτοκίνητα. Mm-hmm. Ήξερες να απαντήσεις ή θες να ακούσεις την εκπομπή Safety Car. Κάτσε να γράψω λίγο. Κάτσε γράφω τώρα. Που λες λοιπόν η ελληνική αγορά είναι μικρή. Αν είχες εσύ 100 βαρέλια σου βάζω ένα αλφα νούμερο τώρα τυχαίο. Ναι. Με φτηνό πετρέλαιο. Και έπρεπε να τα μοιράσεις αυτά στις χώρες. Ποιος θα έχει προτεραιότητα η Ελλάδα να πάρει. Να τα πουλούσε σε μια Αμερική, σε μια Γερμανία, σε μια. Σε ένα κάτι. Οπότε. Μέχρι να έρθει η σειρά σου να τα πάρεις τα φτηνά τα βαρέλια, λογικό ήταν να ξανακριβεί η βενζίνη. Λοιπόν, να εδώ ωραίες ερωτήσεις.
η τεχνολογία, έτσι είπαμε, Facebook, safety car ομάδα, η τεχνολογία είναι καλή μέχρι ένα σημείο. Όλα πρέπει λέει, να εξελίσσονται. Εγώ που με λέει 50 παρά. Άντε, ρε θηρίο, σε 50 παρά δεν φαίνεσαι. Την θέλω χωρίς να έχω εξάρτηση. Ναι. Ξέρεις που θέλω την τεχνολογία. Θέλω την τεχνολογία σε κάτι που πραγματικά δεν θα μπορέσω να το προβλέψω εγώ και θα με κρατήσει ασφαλή στο δρόμο. Εκεί τι θέλω την τεχνολογία. Πλέον είπαμε όλα τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ασφαλή, είναι πολύ καλά οδηγικά. Όλα είναι πεντάστερα. Δεν έχουμε να πούμε. Όχι όλα πεντάστερα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, το 95% των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν είναι. Καταβαλικό. Το καινούργιο αυτοκίνητο 2018 ρε Στάσο. Εντάξει. Για αυτοκίνητα που κυκλοφορούν. Αλλιώς δεν μπορούν στην Ευρώπη να έρθουν. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Τώρα. Λοιπόν, αλλά και εγώ πραγματικά δεν νομίζω ότι θα φτάσω κάποια στιγμή. Πόσο θα φτάσω. Δηλαδή σε 20 χρόνια να είμαι 63, ας πούμε, και να πω ότι. Ελά. Θα θέλω να με πηγαίνει αυτό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν θέλω. Θα μου πεις μπορεί μετά. Να θέλεις. Να περάσουν τα χρόνια, ναι. Να κουραστείς. Καλά. Δεν υπάρχει δεν θέλεις, θα το κάνεις ούτως ή άλλως, οπότε εκεί πάει το πράγμα. Άμα θέλω, εντάξει. Άμα θέλεις, εντάξει. Άμα θέλω, θα πάω να πάρω ένα αυτοκίνητο αντίκα του 2020. Ναι. Αντίκα. Αντίκα του 2020. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, γιατί τότε θα έχουν γίνει αντίκες στα 2020. Καλημέρα, Μάνο Τάσο Γιάννη, λέει είναι αλήθεια ότι. Ναι. Ναι. Φοράει. Ο 13άρης. Τι 13άρης. 1,3. 1,5. Ναι, στην... ο 1,5, ναι. Μπράβο. Αλλά και ο 1,3 που θα έρθει, που θα φορεθεί και στο Κασκάι, ναι. Λογικό. 1,3 με 163, 1,5 με... 110. Ναι. 110. Λοιπόν, λογική είναι εκεί. Είναι απλή, η Mercedes δεν εξελίχθη μικρούς diesel κινητήρες. Έχει μόνο τους και μεγάλους. Δεν χρειάζεται να εξελίξει και μικρούς βενζίνης κινητήρες πλέον. Η συνταγή είναι δοκιμασμένη. Ο κινητήρας αυτός έχει πάει σε πάρα πολλά μοντέλα. Προβλήματα δεν βγάζει. Οπότε τον βάζει στο δικό σας αυτοκίνητο και για να ρίξει και την τιμή. Έτσι. Γιατί αν πει να κατασκευάσει τον κινητήρα. Αυτό θα μεταφερθεί μπορεί... σε μέσα στην τσέπη. Ναι. Γιατί για να εξελίξει ένα κινητήρα και αυτό το πρόβλημα έχουν με τα diesel που σιγά σιγά βλέπετε όλοι ότι λίγες εταιρείες αρχίζουν και λένε να εμείς πλέον diesel μικρούς δεν θα βγάλουμε, εμείς πλέον κάτω από 1600 κυβικά, 1800, 2000 δεν θα βγάλουμε. Γιατί για να εξελίξει ένα diesel κινητήρα θέλει πάρα πολύ χρήμα. Και τώρα που πλέον φεύγουμε από το Euro 6 σιγά σιγά και πάμε στα 6,2 και σε όλα αυτά τα 6C και που γίνονται, γιατί τα όρια πλέον μικραίνουν και θα μικρύνουν ακόμα περισσότερο, γιατί πάλι είχαμε συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Περιβάλλοντος όλων των χωρών και είπαν ότι ναι, πάμε για πιο χαμηλά όρια διοξιδίου και τι να κάτσε να κάνει η εταιρεία, να κάτσε να φάει ένα τόσο λεφτά για να εξελίξει ένα κινητήρα 1100 και 1200 και 1300 και 1400. Υπάρχει λόγος. Ειδικά οι Mercedes. Καταρχήν. Στα μοντέλα της πλέον, εντάξει, δηλαδή είναι τις φιλοσοφίες πάντα μεγάλοι κινητήρες. Είχε η Mercedes. Σου λέει τώρα γιατί να κάτσω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Υπάρχει ήδη έτοιμο. Καταρχήν τους βγαίνει πολύ φθηνότερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο φθηνότερα τους βγαίνει. Εννοείται. Πραγματικά. Αν πάρεις κινητήρες αγοράς που είναι εργοστάσιο μαζική παραγωγή και δηλαδή, αγοράσεις πόσες χιλιάδες κινητήρες. Ναι, αν θέλεις είναι... εσύ να πάρεις ένα κινητήρα, ας πούμε. Άδη, παράδειγμα να σας δώσω, ένας κινητήρας από ένα Qashqai 1600 με 130 άλογα, έτσι το diesel. Αν έχω εγώ Qashqai και μου πάθει κάτι ας πούμε, έτσι θα μου βγει εμένα 5.000 ευρώ. Όλα. Φιλική τιμή. Έτσι, 5.000 ευρώ θα μου βγει εμένα. Αν έχω όμως, έχω εργοστάσιο και πω ότι παιδιά... Θέλω. Εγώ με τον Τάσο και τον Γιάννη έχουμε εργοστάσιο και φτιάχνουμε αυτοκίνητα και θέλω... 10.000 κινητήρες. 100.000 κινητήρες. Εγώ θέλω 10.000 κινητήρες, μην βάμε στο 100.000. Ναι, μπορεί να μου βγει 1.500 ευρώ. Αν κάτσω να εξελίξω εγώ κινητήρα και χρειάζεται να έχω την ομάδα εξέλιξης. Έτσι, να πληρώσω. Να πληρώσω ένα σωρό εργαζόμενους, να πληρώσω ένα σωρό υλικά, τα εργαστήρια, τις υποδομές μου, το ένα μου, το άλλο μου. Για να εξελίξω αυτό το κινητήρα μου βγουν εκατομμύρια. Άρα θα ξαναφτάσω πάλι σε κάποιο ποσό. Γιατί έτοιμος, δοκιμασμένος. Παίρνω το γάλο, δοκιμασμένος και τελείως. Ρενό κιόλας έτσι. Μια χαρά είμαστε. Εντάξει, όλα ακριβώς. Τα σκύλια έχουν παντρευτεί μεταξύ τους. Υπάρχει, παιδιά,
Εντάξει, πλέον τα πράγματα είναι... έχουν γίνει... θα το πούμε τώρα. Η παγκοσμιοποίηση υπάρχει και στα αυτοκίνητα. Παλιότερα λέγαμε παίρνει άλλη λέξη. Παίρνει το πάτωμα του αλουνού, παίρνει ένα στην κινητήρα του αλουνού, παίρνει ο άλλο το σχεδιασμό του αλουνού. Έχει, έχει πράγμα. Ναι, μην έχετε παράπονο. Μην έχετε παράπονο. Όλα αυτά γίνονται γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Και πλέον, για, μάλλον θα σας το δέσω αλλιώς, με, όταν ήταν τα εκατομμύρια και οι δραχμούλες, έτσι, με 5,5 εκατομμύρια... Υπήρχε και το Μάρκο. Με, συγγνώμη, με, ναι, με 5 εκατομμύρια δραχμές. Υπήρχε και το Μάρκο, υπήρχε και ναι. Το Γαλλικό, το Φράγκο, υπήρχαν πολλά. Η Λιρέτα, η Ιταλική, πλέον έχουν γίνει όλα ευρώ. Με 5 εκατομμύρια δραχμές πηγαίνατε και παίρνατε ένα Toyota Corolla, ας πούμε. Έτσι. Ή ένα Volkswagen Golf. Με 5-5,5 εκατομμύρια. Τώρα, με τα αντίστοιχα λεφτά σε ευρώ, το αυτοκίνητο που παίρνετε είναι πιο ασφαλές. Καλύτερη οδική συμπεριφορά. Πιο γρήγορο. Πιο οικονομικό. Πιο άνετο. Πιο... και αξιόπιστο σε πολλά πράγματα. Πιο συνδέσιμο. Να το πω. Πώς να το πω. Ας την τεχνολογία. Με τα τεχνολογία, με συνδεσιμότητες, είναι... με αυτά, με το άλλο. Λοιπόν, σε όλα είναι καλύτερο. Και πληρώνετε τα ίδια λεφτά που πληρώνετε πριν 20 χρόνια. Που υποτίθεται ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικότερα σε όλα. Mm. Άρα με τα ίδια λεφτά παίρνετε πολύ καλύτερο αυτοκίνητο. Για να το πετύχει αυτό η εταιρεία, θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά που γίνονται. Αλλιώς δεν θα το πετύχει. Αλλιώς θα είχαμε αυτοκίνητα, θα πήγαινε να πάρεις ένα Hyundai i10 και θα το έπαιρνες 17.000 ευρώ. Φίλε Γιάννη Αντωνόπουλε. i10 17.000 ευρώ, πω πω. Που λέω λόγος. Ε, ναι, πάω όλα αυτά μου 16.999 με το κλειδί στο χέρι. Τόσο απλά. Αυτά. 10.30 πήγε η ώρα. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Είτε στο εδώ FM κενό αποστολή το μηνύματος στο 54526, είτε στο Facebook στην ομάδα μας Safety Car, μπορείτε να στέλνετε εκεί πέρα τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε. Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής μας. Για να κάνω λίγο τα πράγματα ακόμα πιο απλά. Μέχρι να τελειώσει αυτή η τραγουδάρα θα παίρνετε τηλέφωνο στο 231-0287-888, έτσι για το διαγωνισμό. 2,5 λεπτά είναι αυτό το τραγούδι σώτο περίπου. 3. Εκεί. Ίσα ίσα, αυτό το τραγούδι μέχρι να τελειώσει, μπορείτε να παίρνετε, να δηλώνετε συμμετοχή για ένα τριήμερο. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, Hotel Agnadio & Spa στο Σιδηρόκαστρο. Τόσο απλά τα πράγματα, μέχρι να τελειώσει η τραγουδάρα. Πάμε. Λοιπόν, επειδή το τραγούδι είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά εμείς θα το αφήσουμε έτσι μέχρι να τελειώσει. Θα παίρνετε εσείς τηλέφωνο στο 231-0287-888. Φίλε Νίκο, πρέπει ναι, να τα κάνεις όλα αυτά, να βάζεις όπως είπες και τα καθαριστικά και τα πρόσθετα. Πρέπει να μπουν. Δυστυχώς αυτό γίνεται με τα ντίζελ. Θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα τα ντίζελ, γιατί έχουν και ιδιαίτερα προβλήματα. Και δεν τα θέλουμε τα προβλήματα στα ντίζελ. Πραγματικά δεν τα θέλουμε τα προβλήματα στα ντίζελ, γιατί είναι ακριβά προβλήματα. Και αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος πολλοί από αυτούς που σκεφτόντουσαν να πάρουν ντίζελ και δεν κάνουν πολλά χιλιόμετρα, δεν τα παίρνουν. Γιατί είναι πιο ακριβά τα προβληματάκια τους. Μπορεί ναι, να βγάζουν περισσότερα χιλιόμετρα, μπορεί να είναι πιο οικονομικά. Πλέον όμως και οι κινητήρες βενζίνης βλέπετε ότι είναι οικονομικοί. Φτάσαμε πλέον να είμαστε και στα 5 λίτρα με κινητήρα βενζίνης. Οπότε το να πας 4-5 λίτρα. 4 δεν πας ποτέ. Εντάξει, πρέπει να είσαι πολύ. Έτσι, το πόδι πρέπει να είναι πολύ απαλό στον γκάζι για να πας 4. Οι αλλαγές πρέπει να είναι υπέροχες για να πας 4 λίτρα. Έτσι, και λίγα είναι τα αυτοκίνητα που είδαμε εμείς να πηγαίνουν 4 λίτρα από όλα αυτά που οδηγούμε, να ξέρετε. Αλλά όταν είσαι στα 5 κάτι και πας στα 6,5, ναι, θα μου πείτε υπάρχει διαφορά της βενζίνης, αλλά. Δεν είναι τόσο πια. Δηλαδή στα 100 χιλιόμετρα 2 ευρώ παραπάνω, εκεί που θα δίνεις 6, να δώσεις 8, 2 ευρώ στα 100 και 20 στα 1000, δεν είναι πολλά. Έτσι. Πρέπει να κάνετε πάρα πολλά χιλιόμετρα, πρέπει να τα κάνετε τουλάχιστον πάνω από 18-19 χιλιάδες για να πεις ότι ναι, θα επενδύσω σε ντίζελ. Αυτό βλέπει όλος ο κόσμος, αυτό ισχύει, γι' αυτό ξανάρχισε, έτσι και έγινε η Τούμπα και εδώ στην ελληνική αγορά. Γιατί είδανε πολλοί ότι αυτά τα 3-4 χιλιάρικα που είναι πιο ακριβά δεν μπορούν να τα βγάλουν ή θα τα βγάλουν πολύ αργότερα. Λοιπόν, ανάσα,
μέχρι να τελειώσει το τραγούδι για να κλείσει και ο διαγωνισμός. 2-31-0-287-888. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελείωσε ο διαγωνισμός. Κύριε Αντωνόπουλε, μπορείτε να εισέλθετε. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, έτσι. Εντάξει, καλά ήμασταν. Φτάνει τόσο, γιατί... Τι έχουμε εδώ, έχουμε... 23. Έτσι, με τα δίλεπτα και τα τρίλεπτα, 23 πιάσαμε. Γιάννη Αντωνόπουλε, Τάσο Κοτσάνης μας άφησε λειψούς. Ήρθε η ώρα να γίνει μια... Γι' αυτό τώρα. Εννοείται ότι από εδώ και στο εξής αρχίσει η καλή εκπομπή. Έτσι, μπορείτε να λέτε και σε φίλους σας να ανοίγουν λίμπερο κατά 7,4. Έφυγε ο Τάσο Κοτσάνης. Και να μπούμε έτσι σε διάφορα άλλα θεματάκια. Και να πάμε... αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, αλλά επειδή πραγματικά το προηγούμενο Σάββατο είχαμε λίγο έτσι μια παρέμβαση για το Kia, το Ceed, αλλά περισσότερο αναλωθήκαμε στο πόσα συστήματα ασφαλείας έχει και όλα αυτά, θα ήθελα να αφιερώσουμε ένα πεντάλεπτο. Σε ένα πεντάλεπτο, έτσι πιστεύω θα το βγάλω, τι ακριβώς είδαμε στο νέο Kia Ceed που κατεβήκαμε κάτω στην Αθήνα. Και κάναμε και αυτή τη διαδρομή των πήγαινε 300 χιλιόμετρων περίπου. Έτσι, ήταν μεικτή διαδρομή. Για να σας πούμε λίγο την εικόνα μας και την άποψή μας για το νέο Kia Ceed. Λοιπόν, καταρχήν κρατάει την ποιότητα που είχε, την αναβάθμισε. Γιατί από το 2006 Δεκέμβριο παρουσιάστηκε, ήταν μεγάλη η στροφή της Kia προς την ποιότητα. Το είχαμε δει και τότε και λέμε αποκλείεται. Αν σου κλείσουν τα μάτια και σε βάλουν μέσα, δεν νομίζω ότι είναι Kia. Το είδαμε. Δεδομένο. Και πλέον είμαστε πάρα πολύ ψηλά σε θέμα ποιότητας. Εδώ οι άνθρωποι της Kia είπαν ότι θέλουν και κατά τη γνώμη τους εντάσσεται και στα premium μικρά σε εισαγωγικά hatchback αυτοκίνητα. Όντως έχει κάποια σημεία τα οποία σε κερδίζουν και τα μαλακά πλαστικά στο ταμπλό και ένα πολύ ωραίο μπροστά στο ταμπλό που έχει με... ραφές σαν δερμάτινο, έτσι φαίνεται πολύ ωραίο. Προτίμησαν τα όργανα τα αναλογικά από το να βάλουν τίποτα οθόνες και ψηφιακά και τέτοια. Έχει βέβαια την οθόνη δεξιά, την infotainment και όλα αυτά, με τις συνδεσιμότητες και όλα αυτά που θέλει πλέον ο κόσμος, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να πάρει αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας έκανε πραγματικά εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι της Kia δεν συγκουνεύτηκαν, βάλανε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω. Που, τι σημαίνει ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων πίσω? Σημαίνει ένα κόστος, έτσι, άσχετα το ότι είναι πιο καλή, πιο άνετη και όλα αυτά, σημαίνει ένα κόστος επιπλέον για την εταιρεία, έτσι, περίπου στα 500 ευρώ, από το να βάζανε ή μια κάμπτο άξονα. Λοιπόν, το έβαλαν και συνήθως δεν θα βρείτε έτσι πολλαπλών συνδέσμων σε μικρά αυτοκίνητα. Θα τα βρείτε σε πιο μεγάλα, σε πιο premium αυτοκίνητα. Όλα αυτά έγιναν βέβαια για να αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή οδική συμπεριφορά το Kia. Καλύτερο τιμόνι, έχουν βάλει κάποια συστηματάκια και στο τιμόνι τους, αλλά γενικότερα και η ανάρτηση, το στήσιμό του, το πλαίσιό του που έχει γίνει πιο άκαμπτο, είναι πλέον μέσα στα κορυφαία της κατηγορίας σε στήσιμο και σε οδική συμπεριφορά. Πιστεύω ότι έτσι όπως το οδηγήσαμε και σε στροφές, ας πούμε, που το είδαμε... Εντάξει, βέβαια όταν έρθει εδώ και το πάρουμε πιο πολύ καιρό και θα μπούμε και σε διαδρομές που κάνουμε και, που κάναμε και με τα άλλα αυτοκίνητα και είναι να, πιο συγκρίσιμα τα... Πιο τεστ. Συγκρίσιμο, ναι, είναι το τεστ, ναι. Αλλά πιστεύω ότι είναι μέσα στην κορυφαία πεντάδα πλέον. Θέμα ομορφιάς είναι αντικειμενικό, υποκειμενικό μάλλον. Ναι, υποκειμενικό. Και αντικειμενικά είναι ωραίο το αυτοκίνητο, υποκειμενικό όμως είναι το κάθε έβαση του κάθε ένα πόσα αρέσει το αυτοκίνητο. Το προτίμησα και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι μας ήταν εκεί, το προτιμήσαμε με χιλιάρι τούρμπο με τα 120 τον τρικύλινδρο, αν και λίγο πιο τραχής, αλλά δεν ξέρω, σου έδινε μια καλύτερη αίσθηση από αυτό που περίμενες από το 14 με τα 140. Του ταιριάζει πιο καλά νομίζω χιλιάρις με τα 120 σε αρκετή πίεση, γιατί έφαγε πίεση το αυτοκίνητο, η κατανάλωση ήταν περίπου στα 7 λίτρα, 6,7 με 7, αλλά φαντάσου ότι πηγαίναμε εθνική οδό με 140-150, ας πούμε, και θα κάνουμε λίγο έτσι αυτό. Τώρα μην τα λέμε όλα και φυσικά στην διαδρομή της στροφές, ναι, το τρέξαμε εκεί... λίγο έτσι στροφές, λίγο να δούμε πώς πηγαίνει, γιατί άμα
Κάνεις πώς θα πεις, στον κόσμο πώς θα πεις, τι θα πεις. Λοιπόν, πολύ καλά φρένα, πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας μέσα. Το GT Line που είναι πανέμορφο, με όλα τα καλούδια που έχει γύρω γύρω και το κάνουν πιο όμορφο. Με το χιλιάρι, με τα 120, η τιμή του είναι στις 18,5 περίπου 19. Είναι ολοκληρωμένο, έχει καλούς χώρους. Τώρα, από εκεί και πέρα, απέναντι στον ανταγωνισμό, οι άνθρωποι της Kia είπαν ότι ο άμεσος ανταγωνιστής είναι το Ford Focus, παρουσιάστηκε τώρα, ή το Volkswagen Golf, ή το Opel Astra, ή το Peugeot. Αλλά, από εκεί και πέρα, έτσι, ο καθένας πώς το βλέπει. Πάντως, καλό είναι όσοι να πάτε να το οδηγήσετε. Ναι. Έχει το θέμα. Είναι πολύ ολοκληρωμένο. Ναι. Και για αυτούς που, αυτό που για να πατήσουμε πάνω στο που λέγαμε πριν για το θέμα της παγκοσμιοποίησης, η Kia είναι από τις λίγες που δεν έχουν παραδώσει με άλλες εταιρείες, εκτός από την αδερφή εταιρεία, τη Hyundai. Ναι. Είναι οι δυο τους. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή είναι εκεί μοιράζονται μόνο μηχανικά μέρη. Δεν είναι πίσω ότι θα ξέρω, έχει κινητήρα από αλλού ή πάτωμα από εκεί. Είναι πιο τοπικό το ζήτημα. Οπότε είναι ίσως ένα ατού για κάποιους αυτό. Και να πούμε ότι μεγάλο προσόν, πέρα από το ότι είναι ολοκληρωμένο αυτοκίνητο και μεγάλο έτσι συν, είναι ότι σου δίνει 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Έτσι και πολλοί ξέρετε τι σημαίνει 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και πιστέψτε μας, επειδή είχαμε ανθρώπους οι οποίοι την είχαν πάρει αυτή την εγγύηση, είχαμε άνθρωπο που στα 5 χρόνια, 5 κάτι, ας πούμε, του είχε βγάλει όντως ένα θεματάκι, δεν υπάρχουν ψηλά γράμματα και όλα αυτά στην εγγύηση. Είναι εγγύηση, ναι, ναι. Είναι εγγύηση, είναι τελειωμένο. Δηλαδή πήγε εκεί, λέει παιδιά, το αυτοκίνητο κάτι μου παρουσίασε, είναι μέσα στην εγγύηση, ναι, εννοείται, ό,τι και να είναι, θα το κάνουμε. Έφυγε, πολύ απλά τον πήραν τηλέφωνο, αλλά το πάρει την έτοιμο. Αυτό. Και είχε ένα θεματάκι το οποίο ήταν και καλό, δηλαδή δεν ήταν των 100 ευρώ των 200. Έτσι. Ήταν 700 και 800 ευρώ, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά. Οπότε και αυτό πολύ βασικό. Προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Είναι μεγάλο τσικό. Μόνο το κάνεις εντάχει. Βασικά δεν είναι. Άμα το κάνεις, το κάνεις εντάχει. Όχι, δεν θέλω να το κάνουμε εντάχει αυτό το θεματάκι. Θέλω να το αφήσουμε για το άλλο Σάββατο. Για το άλλο Σάββατο. Έτσι, είναι γιατί πραγματικά θέλω τον Τάσο Κοτζάνη εδώ. Γιατί το θέμα αυτό χρήζει καυτηρίασης. Ναι. Χρήζει μεγάλου σχολιασμού. Και πρέπει κάποιοι, έτσι, κάποιοι και κάποιες, έτσι, να δούνε πραγματικά, έτσι, τι γίνεται. Και που είναι μέσα. Λοιπόν, έρχονται εδώ τα μηνύματα. Λέει τι βάλατε, λέει. Τι να βάλουμε, να. Τιτανοτεράστιοι. Για να δούμε εδώ πέρα. Ζήτω τα 80's. Ναι, ρε φίλε, τι θα βάλουμε. Μόλις έφυγε ο Τάσος Κοτζάνης, βάλαμε εκεί λίγο ρόκ μουσική και είπαμε. Πάμε εδώ. Ένα τελευταίο, έτσι, να τους κακοκαρδίσουμε φεύγοντας. Γιατί υπήρχε ένα πλαίσιο προγράμματος της τροχιάς, έτσι. 1 με 7 Οκτωβρίου, 365 κλείς για παραβίαση κόκκινου. Από 708 συνεργεία τροχέας που συγκροτήθηκαν, 899 παραβάσεις, 504 αντικανονικό προσπέρασμα, 365 παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 μέρες, στοιχείο οχήματος για 20 μέρες. Και για όσους ξεπερνούν τα εισοδηματικά κριτήρια, 1.400 και 2% αντίστοιχα. Για αντικανονικό προσπέρασμα το πρόστιμο είναι 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Για παραβίαση stop 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 μέρες. Ξεσκεφτόμαστε αυτό, βασικά το τελευταίο ήθελα να σχολιάσουμε, γιατί τα άλλα τα ούτως ή άλλως για το κόκκινο τα βλέπαμε, για τη ζώνη, για το αντικανονικό προσπέρασμα. Πες ότι κινείσαι σε έναν δρόμο και περνάει όλος με stop και γίνεται η μοιραία σύγκρουση. Τι γίνεται εκεί πέρα?
πέρα από το ότι ασφαλιστικά όλα αυτά, ναι, θα έρθουν ασφάλεια, θα καταγράψω το γεγονός ότι ξέρεις, αφού πέρασες το στόπ, ας πούμε, και με τράγαρες, θα αναλάβεις τις ευθύνες, ας πούμε, και το ένα και το άλλο και όλα αυτά. Τι εννοείς, αν θα πληρώσεις και το πρόστιμο? Ναι. Φυσικά. Θα το πληρώσεις. Εφόσον θα κληθεί τροχέα, θα πληρώσεις και το πρόστιμο. Θα στο κόψει η τροχέα εκείνη την ώρα. Το λογικό, το βλέπεις το να μην το, το δηλαδή λέει αυτό. Τώρα αφού τράγαρες εγώ να μην σε δώσω και ένα 700. Το λογικό δεν είναι, τι σου μοιάζει, αφού έχει ασφάλεια θα τα βγάλω την τσέπη του καταρχήν. Ναι, το στόπ θα το πληρώσει αυτός όμως την τσέπη του. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Γιατί λες, τώρα που τράκαρες, τράκαρες δεν τα πληρώσει από την τσέπη του αυτός. Αυτός μόνο ανασφάλιστος, μόνο ανασφάλιστος. Ναι, θα τρακάρει το δικό του αυτοκίνητο, θα πληρώσει το δικό του αυτοκίνητο για να το φτιάξει. Το οποίο μπορεί να είναι ένα κόστος από 500 μέχρι 2 και 2,5. Okay. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πολύ δυσβάσταχτα έχουν γίνει τα κόστη. Τι γίνεται? Είναι το τύπημα που πληρώνεις για να είσαι ασφαλής, δυστυχώς. Όταν θες... Όχι, δεν λέω για την ασφάλεια. Καλημέρα Γιώργο. Γιώργος Καρβέλης, καλημέρα. Δεν λέω για την ασφάλεια. Γιατί η ασφάλεια είναι μια χαρά. Οι τιμές έχουν πέσει. Όχι, όχι, δεν λέω για την ασφάλεια στο κινητό. Για την ασφάλεια σου μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, άλλο αυτό. Λέω για τα κόστη τα οποία έχουν γίνει στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, τρακάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο, ας πούμε. Αυτό σου λέω, βρε μάνα μου. Δεν υπάρχει πια επισκευή. Είναι ναι. Αντικατάσταση. Έτσι πως είναι τα αυτοκίνητα πια είναι πλέον ναι. Πέρασε επισκευή. Πέταμα φτερό, πέταμα καπό, πέταμα βάση προφυλακτήρα, πέταμα και προφυλακτήρα. Ναι, άλλο σου λέω πάλι, ότι είναι και πολύ ακριβά πλέον τα καινούργια ανταλλακτικά. Έχω την εντύπωση ότι είναι αρκετά πιο ακριβά από ό,τι πληρώναμε, ας πούμε, πριν κάποια ναι, χρόνια. Ναι, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν τα κάνεις όλα αλλαγή. Μπορεί να και το αναλαμβάνω όχι, δουλειά. Σου λέω και την αλλαγή που έκανες. Δηλαδή ένα καπό, ας πούμε, κάποτε αν άξιζε, λέμε τώρα για ένα αυτοκίνητο 500 ευρώ, τώρα σου λέει 1200. Ναι, γιατί και το υλικό είναι πιο ακριβό. Είναι άλλο κράμα. Δεν παίζει μια απλή λαμαρίνα των 2 χιλιοστών, ξέρω εγώ, 3 χιλιοστών. Λέμε, όχι, πολύ χοντρυπία. Είναι άλλο υλικό, είναι πιο ακριβό. Κάποια είναι πλαστικά. Ναι. Είναι πιο ακριβό το πλαστικό από το φύλλο λαμαρίνας. Τέλος πάντων, τι να πω. Βάλε τις τεχνολογίες που έχουν μέσα. Ένα φανάρι δεν έχει την ίδια τεχνολογία που είχε κάποτε. Ένα φανάρι δεν έχει την ίδια τεχνολογία, Γιάννη, αλλά ένα φανάρι στα καινούργια αυτοκίνητα το βλέπεις σε 5 χρόνια να αρχίζει και τρινίζει όμως. Ναι, γιατί είναι. Για δείτε το λίγο το θέμα γιατί εκεί πέρα. Είναι πλαστικό το... Γιατί είναι πλαστικό και δεν είναι γυαλί. Άμα ήταν και γυαλί, ξέρεις πώς θα έκανα αυτό το φανάρι. Για δείτε το λίγο εκεί το θέμα. Άμα ήταν και γυαλί, μάλλον. Ναι, άμα ήταν και γυαλί, μάλλον, αλλά στα 5 χρόνια και στα 4 χρόνια ξεδόριασμα θέλουν. Τι θα κάνω. Θέλω να πα να βάλει συνεργείο εκεί πέρα για να το πει τρίψε εκεί με την αληφή και με το βουρτσάκι. Δεν γίνεται στα 4 χρόνια και στα 5. Για να μην πω για τα στοπάκια και για διάφορα λαμπάκια που καίγονται μέσα σε ένα χρόνο και σε 1,5. Για λίγο δείτε το εκεί πέρα. Έτσι δεν γίνεται. Ο κόσμος πληρώνει κάποια λεφτά. Ναι, ιδίως αυτό με τα λαμπάκια, ρε φίλε. Είναι από τα πιο φτηνά ανταλλακτικά του αυτοκινήτου. Και άμα κάνω ακόμα και εκεί οικονομία, λες, γιατί. Παντού η οικονομία έχει πέσει. Είπαμε πριν ότι παίρνουμε πιο πολύ αυτοκίνητο. Ναι, ωραία το ένα το άλλο. Αλλά κάποια θεματάκια δεν μπορείς να βλέπεις τώρα. Έτσι, και άλλο θέμα που μας βγαίνει σιγά-σιγά. Βλέποντας αυτοκίνητα πέρας των 7 χρόνων και των 8, αρχίζουν και ξεδωριάζουν. Αυτό που το βλέπαμε κάποτε μετά τα 12-13 χρόνια, αρχίζουμε και το βλέπουμε μετά τα 7 και τα 8 χρόνια. Για λίγο τα βερνίκια εκεί πέρα να είναι λίγο έτσι πιο ακριβούτσικα, να αντέχουν λίγο στο πέρασμα του χρόνου. Λίγο. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι... Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τώρα αυτοκίνητο που 7-8 χρονών το πήρα κόκκινο και ξαφνικά γίνεται κεραμιδί. Έχω την εντύπωση όμως ότι γι' αυτό οι παράγοντες είναι και πέραν των εταιριών. Για να κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου για τις εταιρείες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι τι, τρύπα το όζο του στέει. Αφενός πιστεύω ότι τα ελληνικά καλοκαίρια είναι λίγο πιο... Τα ελληνικά καλοκαίρια. Γιατί για την Ελλάδα μιλάμε έξω, δεν έχεις τέτοια πράγματα τόσο, σε τόσο έντονο βαθμό. Λόγω των πιο ήπιων, να στο πω, καιρικών συνθήκων. Έτσι. Δεν έχουν τόσο καυτό ήλιο δηλαδή στη ότι... Γερμανία, όπου να καίει το χρώμα και να το τσουρουφλίζει για να ξεθοριάσει. Περίμενε ρε Σιγιάννη. Περίμενε. Καταρχήν περίμενε λίγο να δώσουμε γραμμή για να κάνουμε τον διαγωνισμό, έτσι. Να πας πάρει ένας μία τηλέφωνο, μία καλημέρα, 231-0287-888, για να κάνουμε το διαγωνισμό.
Περίμενε τώρα. Ναι, μεν οι εταιρείες δεν κοιτάζουν κάποια πράγματα με βάση το τι γίνεται στην Ελλάδα, και εννοείται. Αλλά εμείς πρέπει να δούμε τα ελληνικά καλοκαίρια και τον ήλιο ντάλα. Γιατί τα αυτοκίνητα αυτά δεν πουλούνται αλλού, ας πούμε, που έχει τόσο ήλιο. Ναι, σου λέω. Γι' αυτό σου λέω το δικηγόρο του διαβόλου. Να μην κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου. Θέλω να πάω και αλλού. Αχα. Από τους αγοραστές σε σχέση με τους παλιούς. Πιστεύεις ότι δίνουν την ίδια προσοχή στο αυτοκίνητο όπως δίνανε κάποτε? Δηλαδή, όχι, τι εννοώ, γιατί... ότι θα το πάρει και θα το έχει μονίμως με το πλησιματάκι του όχι, στο όχι, χέρι? Όχι, εγώ θυμάμαι όταν είχα πάρει το αυτοκίνητο και εκείνο που ξέρεις που είχα πάρει, ναι. 8 χρόνια το φορούσε κουκούλα. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά το έβαζα, το έβγαζα, το έβγαζα, τον έβγαζα την κουκούλα. Με αποτέλεσμα βέβαια να μείνει και το χρώμα του πολύ πιο καλό και μετά από πολλά πολλά χρόνια. Έτσι. Ναι, άντεξε πολύ περισσότερο το χρώμα του. Εντάξει, είναι μια λογική. Ναι, πλέον δεν το προσέχει. Το πλέον έχει γίνει σαν μέσο μόνο μεταφοράς, ανάγκης και αυτό. Έχουμε γραμμούλα, Σωτήρη. Επίσης έχει ένα παράδοξο, το είπες για τα φανάρια. Δέκα δευτερόλεπτα. Πες το. Ναι. Έχω το ίδιο αυτοκίνητο με έναν φίλο. Σε πληροφορώ τα δικά μου τα φανάρια είναι όλα και είναι καινούργια. Χωρίς να τα έχει καθαρίσει ποτέ. Παρτίδα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι παρτίδα. Γιατί το εργοστάσιο εδώ ξέρω ότι το εργοστάσιο είναι το ίδιο. Ναι. Έτσι. Να μην πούμε από ποιο εργοστάσιο είναι. Μα του λέω. Πάντως σίγουρα σκιά. Είναι από τα βάθη της Ανατολικής Αγκάης, να ξέρεις. Το βάζει κάπου, λέω, σε σκιά, ρε παιδί μου. Όχι. 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 Εντάξει. Τυχαίνει. Ναι. Λοιπόν, χορηγός εκπομπής θα είναι το Tetrabyte, The Papa 91-23-15-50-60-56, σταθερή ηλεκτρονική υπολογιστές και λάπτοπ, καινούργια αλλά και πλήρης ανακατασκευής στις χαμηλότερες τιμές. Μπαίνετε στο tetrabyte.gr, βλέπετε τις τιμές, πηγαίνετε εκεί και απολαμβάνετε τα ωφέλη να ψωνίζετε από το Tetrabyte, γιατί όντως είναι οι καλύτερες τιμές αγοράς σε ό,τι αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακολουθεί Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής. Και εμείς περιμένουμε μόνο για να κάνουμε. Να πούμε τον Γιώργο να κάνουμε την κλήρωση. Για να μην... Α, υπάρχει γραμμή. Α, μιλάει. Εντάξει, είναι έξω. Ωραία. Ωραία. Είμαστε εν αναμονή λοιπόν. Να κάνουμε και την κλήρωση για το τριήμερο στο Hotel Αγνάντιο and Spa. Τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε την γραμμούλα. Καλημέρα σας. Πήρα και προηγούμενη αλλά έφυγε γραμμή. Θέλετε να πω κάποιο νούμερο? Ναι, το όνομά σας καταρχήν να μας πείτε. Τάσος. Ωραία. Τάσο, ναι, να μας πεις ένα νούμερο, να μας βοηθήσεις με την κλήρωση από το 1 έως το 23. Να πω το 21. Να, πεις το 21. Ωραία. Μια χαρά είμαστε. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, έτσι, και να ακούσουμε την εκπομπή safety car εδώ πέρα, γιατί, εντάξει, να υπάρχει λίγο ασφάλεια. Να είσαι καλά. Αυτά νομίζω είναι τα δικά σου τα γράμματα. Το Παπαϊωάννου, τέλειος το βλέπω. Αυτό εδώ πέρα θα μου το καθα... Αυτό τι είναι εδώ? Αυτό είναι... Τεσάρι είναι αυτό? Και αυτό είναι οχτάρι? Αυτό είναι νιάρι. Ναι. Θεός να το κάνει νιάρι. Έτσι πως τα έγραφα, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τελειώσαμε εμείς. Ακολουθεί Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής από Μάνο Γνωστόπουλο και Γιάννη Αντωνόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.